Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αποτέλεσμα σοκ για το ΑΠΟΕΛ, ισοπαλία και ένας βαθμός για τους πρωτοπόρους σε ένα παιχνίδι που όλοι αναμέναμε πώς θα έπαιρνε τους τρεις βαθμούς. Γιώργο, καλησπέρα. Έχασε πέναλτι, έχασε και βαθμούς. Και τελικά το γήπεδο είναι που μετράει. Και όχι η θεωρία, έτσι. Ένα στην πράξη. Γενικότερα. Κακό ΑΠΟΕΛ. Και το λέγα μέσα ότι το ΑΠΟΕΛ έτσι όπως παίζει θα τρέχει στο δεύτερο ημίχρονο και θα ψάχνει χρόνο. Να πάμε κατευθείαν στον Γρηγόρη, ο οποίος είχε την επιμέλεια του αγώνα. Γρηγόρη, σε χαιρετούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο, Κωνσταντίνο Ραμπίδη, Γιώργο Σαββίδη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Απρόσμενη ισοπαλία, φαβορεί εναντίον outsider, όμως στο γήπεδο είναι όλα που κρίνονται και η Αλκή πήρε ένα παλικαρίσιο βαθμό. Αν και ο ΑΠΟΕΛ έπαιζε με 17-22, είπα και πριν, δεν είναι δικαιολογία αυτή για τους πρωταθλητές. Έχασαν πέναρτη με τον Νούνο Μωράης, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τις σπάνιες φορές σήμερα από τον Πάολο Τραμετσάνη. Έκλεινε 504 συμμετοχές με τα χρώματα του ΑΠΟΕΛ. Ήταν πάρα πολλά. Είχαμε μεγάλο φαβορί, αλλά τελικά Ούρκο Πάρτο και η παρέα του έκαναν το θαύμα τους και πήραν χρυσό βαθμό. Έχει ο Ανδρέας Παυλίδης τον Ούρκο Πάρτο. Να τον δούμε και να τον ακούσουμε σε πολύ λίγο. Ανδρέα, κοντά σου. Καλησπέρα και στους Κωνσταντίνο Χαρλαμπίδη και Γιώργο Σαββίδη και στους φίλους συνδρομητές της Cittavision εκ νέου. Ούρκο, συγχαρητήρια για τον ένα βαθμό. Ένας βαθμός που νομίζω λέει πολλά εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ απέναντι σε μια ομάδα που είχε νέα σερή νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Ναι, ήταν δύσκολο για μας, αλλά καταφέραμε το βαθμό. Μπορούσαμε στον αντίπεση να κερδίσουμε, αλλά εντάξει, πάμε με ένα βαθμό. Πάντα είναι δύσκολο εδώ. Εντάξει, χαρούμενος. Ούρκο, η Αλκή δείχνει ότι θα είναι εκεί μέχρι τέλους. Θα διεκδικήσει με ό,τι έχει και δεν έχει την παραμονή της. Και θα ήθελα και δύο λόγια από σένα που έχεις την εμπειρία. Τι είναι αυτό που έχει βελτιωθεί τους τελευταίους δύο μήνες και η Αλκή βγάζει αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο σε κάθε αγώνα. Εντάξει, δουλειά, confidence. Πάμε σε κάθε παιχνίδι σαν final και είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ένα group. Και έχουμε quality στην ομάδα και εντάξει, μελάντι από ελ δύσκολο, αλλά καταφέραμε το βαθμό. Και δύο λόγια για την απόκρουση του πέναλτι απέναντι στον Νούνο Μωράης. Συνυπήρξατε πολλά χρόνια συμποδοσφαιριστές στο ΑΠΟΕΛ. Τίποτα, ένα πέναλτι, το απόκρουσε. Και δύο λόγια όσον αφορά την συνέχεια. Έρχεται πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ σημαντικό για σας παιχνίδι, από αυτό που χαρακτηρίζεται 6 βαθμών απέναντι στην Ένωση. Ναι, αυτή είναι η πρωτάθλημά μας. Πρέπει να πάμε να κερδίσουμε και μόνο αυτό είναι το δρόμο να έχουμε στο στόχος μας να καταφέραμε. Ούρκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Ανδρέα, μία ερώτηση. Ανδρέα, θες κρατάς λίγο τον Ούρκο Πάρτο. Ερώτηση έρχεται από τον Κωνσταντίνο Χαραμπίδη. Μία ερώτηση στον Ούρκο. Θα ήθελα να τον ρωτήσω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για τον ίδιο να αγωνίζεται εναντίον του ΑΠΟΕΛ. Και μια ερώτηση από τον Κωνσταντίνο του Χαραλαμπίδη. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για σένα να αγωνίζεσαι εναντίον του ΑΠΟΕΛ? Είμαι επαγγελματίας. Εντάξει, πριν το παιχνίδι έχω φίλος, στο παιχνίδι δεν έχω φίλος και όταν τελειώνει το παιχνίδι έχω φίλος ξανά. Έτσι είναι, ο Χαραλαμπίδης ξέρει καλύτερα. Αυτός έμεινε πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια από μένα στην ΑΠΟΕΛ και μετά πήγε στην ΑΕΚ. Είμαστε επαγγελματίες. Αυτό μόνο. Είναι δουλειά μας. Ούρκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ εσένα. Αυτά από τον Ούρκο Πάρτο. Δεν περίμεναμε άλλη απάντηση πάντως από τον Ούρκο Πάρτο. Σαφώς. Τάστης και ο Κωνσταντίνος Χαραμπίδης γνωρίζεται και οι δύο, όπως και πολλοί άλλοι παίκτες που άλλαξαν ομάδα. Πάντως ήταν μια πρόσμενη ισοπαλία, έγινε τεράστια προσπάθεια από την Αλκή, η οποία, Κωνσταντίνε, προφύλαξε ο Κώστας Σακάς και κάποιους παίχτες από τους βασικούς του για το επόμενο παιχνίδι με την Ένωση Νέων Παραλιμνίων. Γι' αυτό αποκτά έτσι και μια ιδιαίτερη σημασία αυτός ο βαθμός που πήρε σήμερα η Αλκή εδώ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Αντρέα, με ενημερώνεις αν έχεις και άλλο ρεπορτάζ. Κοντά μου και ο εκπρόσωπος τύπου της Αλκής, ο Χρήστος ο Τζάμπος. Χρήστο, συγχαρητήρια. Ένας βαθμός που νομίζω αποδεικνύεται όχι τόσο ως βαθμολογική συγκομιδή, αλλά χρυσάφι όσον αφορά την ψυχολογία και την δυναμική που μπορεί να δώσει. Ίσως ένας από τους μεγαλύτερους βαθμούς που έχουμε πάρει φέτος σεζόν απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Έπαιξε σημαντικό ρόλο και η απόκριση του πέναλτι από τον Πάρτο, το οποίο κάπου κράτησε τις ισορροπίες. Μετά το 10 λεπτό βρήκαμε και εμείς τα πατήματά μας και βάλαμε και εμείς δυσκολίες στο ΑΠΟΕΛ. Τελικά, όπως αποδείχθηκε αυτό που σας είπα στην αρχή,
ήρθαμε για να παλέψουμε, παλέψαμε. Πήραμε ένα βαθμό, συγχαρητήρια στα παιδιά. Η αυτοσυγκέντρωση ήταν μέχρι το τέλος αυτό που χρειάζεται για να παίρνεις βαθμούς. Ακόμη ένας βαθμός και συνεχίζουμε δύσκολη πορεία. Δεν έχει κερδιθεί κάτι. Είναι ένας βαθμός ακόμη στη συγκομιδή, όπως είπες και εσείς. Ένας πολύ δύσκολος βαθμός απέναντι ίσως στον καλύτερο αντίπαλο του πρωταθλήματος και τον πρωταθλητή. Συνεχίζουμε ταπεινά, σκληρή δουλειά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Και μια ερώτηση, Χρήστο, όσον αφορά τα παιχνίδια απέναντι στις μεγάλες ομάδες. Δύσκολα δέχεστε γκολ σε αυτά τα παιχνίδια. Δέχεστε όμως πολύ εύκολα γκολ απέναντι σε ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους. Είναι ίσως κάτι που θα πρέπει έτσι να προσέξετε εν ώψη της συνέχειας και το επερχόμενο παιχνίδι απέναντι στην Ένωση? Εντάξει, σίγουρα είναι θέμα ηρεμίας, θεωρώ. Είναι αυτό που είχαμε σήμερα προς το τέλος. Να είσαι συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος και νομίζω παίζει θέμα και συγκέντρωση και λίγο και η ατυχία κάποιες φορές. Εντάξει, όπως είπα και πριν, ένας μεγάλος βαθμός μέχρι τον επόμενο. Έχουμε τελικό με την Ένωση την Κυριακή και για μας κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Στο αμόχωστος πάμε για την νίκη, επιβάλλεται και γι' αυτό θα κάνουμε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο ΑΠΟΕΛ, στο δύσκολο δρόμο που έχουμε, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος. Χρήστο, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτά και από τον Χρήστο τον Τζάμπο. Σε δευτερόλεπτα θα έχω κοντά μου και τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ, μιας και δεν μπορέσαμε να έχουμε ποδοσφαιριστή από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον Νεκτάριο Πεντεβίνο. Νεκτάριε, ένα παιχνίδι που δεν κινδυνεύσατε, αν εξαιρέσουμε κάποιες αντεπιθέσεις στο τέλος. Πιέσατε, δεν βρήκατε όμως τον τρόπο να σκοράρετε. Ναι, και δεν μπορούμε να φοβάστε κανένα άλλον εκτός από τον εαυτό μας. Γιατί σήμερα κάναμε ένα παιχνίδι το οποίο χαρακτηρίστηκε από την επιβολαιότητα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν ήμασταν στη στιγμή που έπρεπε, δηλαδή στην τελική πάσα σοβαρή. Και αυτό το πράγμα δεν έφερε τον γκολ και χάσαμε σήμερα δύο πάρα πολύ πολύτιμους βαθμούς. Και είναι αποτέλεσμα το οποίο θα πρέπει να μας αλλούν η εμφάνιση, η οποία θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί σήμερα αυτό το οποίο δεν έπρεπε να δείξουμε, το δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι θέμα του προπονητή και των ποδοσφαιριστών να αντιληφθούν το τι έκαναν λάθος σήμερα και να το διορθώσουν στο επόμενο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, το μόνο πράγμα που πρέπει να πω είναι ότι έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για τη φάση του Λούκα Σόουζα. Πολύ κακός ο ποδοσφαιριστής μας σηκώθηκε και αντέδρασε και είναι απολύτως ορθή η δεύτερη κίτρινη κάρτα που του δείχνει ο διαιτητής και το αναφέρω αυτό γιατί όταν μείναμε με 10 ποδοσφαιριστές επηρεαστήκαμε ακόμη περισσότερο, αλλά θεωρούμε ότι και φάση που προκάλεσε την αντίδραση του ποδοσφαιριστή. Ήταν μια πάρα πολύ επικίνδυνη φάση. Το διαπιστώνω και από το χτύπημα που έχει ο Λούκας στα αποδυτήρια. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν ήταν αιτία για να χάσουμε σήμερα δύο βαθμούς, για να μην κερδίσουμε. Φταίμε εξ ολοκλήρου, 100% και πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Νεκτάριε, μπήκε πολύ δυνατά το ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι. Το πρώτο δεκάλεπτο πλαγιοκοπούσε με γρήγορες κάθετες πάσες από το σημείο του πέναλτι και έπειτα έτσι κάπως έγινε πιο αργός ο ρυθμός. Επηρέασε, θεωρείς, την ψυχολογία το χαμένο πέναλτι νωρίς ή όχι? Σε καμιά περίπτωση. Δηλαδή, όταν χάσουμε ένα πέναλτι στο 10, σημαίνει ότι τελείωσε το παιχνίδι. Καμία σχέση. Σου είπα ότι είτε στο πρώτο λεπτό, είτε στο 89, θυμάμαι σωστά, σε μια φάση του Νατέλ που αντί να δώσει πάσα στα αριστερά έκανε το σιούτ και απέκρουσε ο Μπάρτο. Αυτό λέω για το θέμα της επιβολαιότητας. Για το θέμα του ότι δεν είμαστε σωστοί είτε στην τελική πάσα είτε στην τελική προσπάθεια για να κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα για μας. Και όταν δεν κάνεις τα πράγματα εύκολα για τον εαυτό σου, τότε δεν θα τα καταφέρεις. Φτάρει να περάσω και λίγο στα μεταγραφικά, μιας και βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες του Ιανουαρίου. Δεν ξέρω αν θα προκύψει ή αν προκύπτει δεύτερη μεταγραφική κίνηση πριν το τέλος. Θα προκύψει κάποια κίνηση, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Είμαστε σε αναμονή σε ό,τι αφορά τι θα μας ενημέρωσε ο κύριος Τέτη. Θα πρέπει να κάνουμε ακόμη κάποιες μέρες, κάποια μέρα, δεν ξέρω, εξαρτάται από την ενημέρωση που θα έχουμε, για να δούμε τι θα προκύψει. Θα πρέπει να περιμένουμε όμως ακόμη, δεν μπορώ να πω κάτι από τη στιγμή που δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή για να μπορώ να το ανακοινώσω. Χταρή, αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Αυτά, Γρηγόρη, αυτά, Κωνσταντίνε και Γιώργο, από τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ, τον Νεκτάριο Πεντεβίνο. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ετοιμάζονται οι προπονητές. Δεν ξέρω αν πρέπει να κερδίζουμε χρόνο να πάμε στις φάσεις μέχρι άτιμοι και οι δύο προπονητές. Είναι πολύτιμος ο χρόνος, ειδικά σε τηλεοπτική εκπομπή. Και παρακολουθούμε ήδη τις καλές στιγμές. Εδώ είναι η αρχή του αγώνα με τον Εσού να στρώνει πίσω στον Νατέλ. Ένα σουτ χτύπησε σε πλάτη αμυντικού, σε πόδια αμυντικού. Μια πρώτη προσπάθεια στην πλάτη του Καντάτσια. Εδώ είναι το πέναρτι που κέρδισε ο Νούνο Μωράης από το τράγμα του Μάριου Ηλία. Το πέναρτι το χάσε ο Νούνο Μωράης, τόσο σε με τα πόδια ο Ουρκοπάρτο στο 8ο λεπτό. Ένα σούτ στη συνέχεια από τον Ζαχίτ εδώ στο 19ο λεπτό. Ο Ενσούε μια σέντρα και μια κεφαλιά από τον Γκαζού, 36ο λεπτό. Ξανά κεφαλιά από τον Γκαζού. Τα δύο ακραία μπακ σε αυτή την τελική προσπάθεια του Απόλλου. Εδώ μια σέντρα πέρασε από όλους. Εδώ πολύ καλή στιγμή με τον Μπάλοξ, το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Στην κλειστή του γωνιά έτρεξε ο Πάρτο. Και τελευταία τελική προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ ήταν με τον Ενσούε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό γυριστό σουτ χωρίς χρονοτριβή και πάλι πανέτοιμος ο Ουρκοπάρτο από την παλιά του Ζαχίτ. Δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο λίγες οι τελικές. Είχε και αλκεί κάποιες καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο όταν ο ΑΠΟΕΛ ανέβηκε περισσότερο και έπρεπε να το κάνει αυτό. Ένα σουτ από τον Πάλοκ. Εδώ ένα σουτ από τον Κραϊτσεύσκι και τον Μάριο Ηλία. Εδώ είναι το σούτ από τον Κραϊτσεύσκι, πριν από τον Μάριο Ηλία. Από πολύ μακριά, ήταν πολύ δυνατό σούτ. Στο 64ο λεπτό πέρασε μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Βάτερμαν. Ξανά το δυνατό σούτ από τον Κραϊτσεύσκι. Στο 81ο λεπτό, και εδώ είναι η φάση της αποβολής. Δυνατό μαρκάρισμα από τον Καντάτσα που δέχτηκε κίτρινη κάρτα. Αδικαιολόγητη αντίδραση και από τον Σόουζα που δέχτηκε δύο κίτρινες 62ο, 72ο και αποβλήθηκε από τον αγώνα. Εδώ είναι πολύ καλή στιγμή για την αλκή με τον Ιβάν Κάρλος. Έφυγε πίσω από τη μέση του γηπέδου, δεν υπήρχε offside. Έσωσε ο Βάτερμαν. Και από άλλη οπτική γωνία η ευκαιρία με τον Ιβάν Κάρλος. Και εδώ μια τελευταία προσπάθεια για τον ΑΠΟΕΛ με τον Νατέλ στο 83ο λεπτό. Παρέμεινε αυτό το 0-0 μέχρι το τέλος. Χρυσός βαθμός για την Αλκή. Χαμένοι δύο πολύτιμοι βαθμοί για τον ΑΠΟΕΛ, όπως είπε και ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Πάμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν και οι προπονητές των δύο ομάδων. Καλησπέρα. Σήμερα κατεβήκαμε στον αγωνιστικό χώρο με αρκετές αλλαγές, γιατί είχαμε ποδοσφαιριστές και στο όριο των καρτών, γιατί έρχεται για μας ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή. Και είμαι ευχαριστημένος γιατί μπήκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές και έδειξαν ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν και να κάνουν πολύ καλό παιχνίδι και τα πρώτα μου συγχαρητήρια πρέπει να πάνε σε αυτούς. Όσον αφορά το παιχνίδι, πρέπει να πω ότι δουλέψαμε αρκετά αυτή την εβδομάδα ούτως ώστε να κλείσουμε περισσότερο τον κεντρικό διάδρομο και να κάνουμε εκεί που το ΑΠΟΕΛ φορτώνει την περιοχή και είναι πολύ επικίνδυνο. Ξέραμε ότι κάνοντας αυτό θα δεχτούμε πολλή πίεση από τα πλάγια, όμως ρισκάραμε. Και αφού το ΑΠΟΕΛ δεν κατάφερε να σκοράρει εκεί, σε δύο-τρεις περιπτώσεις γίναμε και εμείς επικίνδυνοι. Σίγουρα το σημείο που ήταν καθοριστικό ήταν η στιγμή που ο Πάρτο απέκρουσε το πέναλτι και εκεί το παιχνίδι μας κράτησε μέσα στο παιχνίδι και η ψυχολογία μας πήγε με το μέρος μας και εκεί μπορέσαμε τα παιδιά να σταθούν πειθαρχημένοι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ένας βαθμός για μας
πορεία που κάνουμε είναι πολύ σημαντικός. Και μια ισοπαλία στο Γασιπί με μια από τις καλύτερες ομάδες, αν όχι η καλύτερη αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να πετάμε στα σύννεφα. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, συνεχίζουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Καλή συνέχεια στο συνάδελφο και στο ΑΠΟΕΛ. Thank you very much. We accept the result. This is football. The player tried to win this game till the last second. The spirit, the attitude wasn't good. I congratulate with my player. Was hard, was a difficult game. I keep play good game, like the coach said. They try anyway to close the space for our normal movement. We try to open more the space to use more the wing and the side. We had some chance. Today we was not so scenic, so fresh, maybe to last passage, to last control to finish and to try to score. But this is football. We accept now. We will see if we are a big team or not, because it's the way that we have a reaction now to prepare next game against Patov. And we will see what we can do in the rest of the season. I'm positive because they give 100% today. I'm not happy, but I continue to be positive because I know that I have one team, one group that give 100%. And we will do the maximum till the end, till the last game that we have to play. Ευχαριστώ, συνάδελφο. Δεχόμαστε το αποτέλεσμα το σημερινό, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Προσπαθήσαμε με ό,τι είχαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και όπως ο προπονητής Θελκής είπε, η Αλκή έκανε αρκετό άκαλο παιχνίδι σήμερα. Έκλεισε ιδιαίτερα τον κεντρικό διάδρομο. Εμείς προσπαθήσαμε μέσα από τα φτερά να προσπαθήσουμε να επιτεθούμε. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, αλλά σήμερα δεν ήμασταν τόσο κοινικοί και κλινικοί όσο θα έπρεπε. Ιδιαίτερα στο τελευταίο κομμάτι, στη τελευταία μπάσα, υστερήσαμε. Τώρα θα δούμε αν πραγματικά είμαστε πολύ μεγάλη ομάδα, πώς θα διαχειριστούμε αυτό το αποτέλεσμα και πώς θα καταφέρουμε να αντιδράσουμε. Από την άλλη, είμαι θετικός, πολύ θετικός, γιατί μπήκαμε στον αγώνα και δώσαμε το 100% των δυνάμεών μας. Είμαι μαζί με μια ομάδα, με έναν γκρουπ ανθρώπων, οι οποίοι σήμερα έδωσαν το 100% των δυνάμεών τους. Θα προσπαθήσουμε να ανασυνταχθούμε για το επόμενο παιχνίδι, που είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Πάφο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι μέχρι το τέλος της σεζόν θα δώσουμε το 100% των δυνάμεών μας, έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτά λοιπόν από τους δύο προπονητές, Κώστα Σακά και Πάολο Τραμετσάνη. Αυτός ήταν ο επίλογος εδώ από το ΓΑΣΥΠΗ, από την αίθουσα τύπου, Κωνσταντίνε και Γιώργο. Μάλιστα. Ένας πολύ σημαντικός βαθμός, επαναλαμβάνω, για την Αλκή, για ψυχολογία, και δύο υπερπολίτιμοι βαθμοί που χάθηκαν για τον ΑΠΟΕΛ. Πολύ ωραία. Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Θα κρατήσω, Γιώργο, τη λέξη του Νεκτάρου του Πεντεβίνου, επιπολαιότητα, και ότι ουσιαστικά το ότι δεν είμαστε σοβαροί στο τελείωμα της φάσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ναι, όταν είσαι επιπόλαιος δεν είσαι σοβαρός. Και φαινόταν, το βλέπαμε το παιχνίδι και το συζητούσαμε, ότι μπορεί να είναι πολύ επιπόλαιο, στατική πολύ, χωρίς κίνηση. Έβλεπες ότι δεν είχαν επιλογές το πώς να παίξουν. Έβγαινα από τα πλάγια μόνο ως εκεί. Δεν δημιουργήσε εύκαιρα. Και αυτό ευκαιρίες. Γιατί δεν είχαν ούτε τη διάθεση, ούτε το καθαρό μυαλό, ούτε να πάρουν πρωτοβουλίες, ούτε να κινηθούν. Ήταν και πολύ καλός ο Ούρκο Παρτό. Να πούμε ότι ο Νούνο Μωράης σπάζει ρεκόρ. Είναι αξιοπρόσεκτο και πρέπει να το αναφέρουμε. 504 συμμετοχές σήμερα φτάνει τον Γιάννο Ιωάννου και βεβαίως θα τον ξεπεράσει. Είχαμε τον ντεμπούτο του Μπέζακ,
του Σλοβαίνου. Για πρώτη φορά παίξε με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, δεν ήταν επιτυχημένο. Δυστυχώς για τον ίδιο. Και το πρωτάθλημα, Κωνσταντίνε, με αυτούς τους δύο βαθμούς πλέον, γίνεται πολύ ανταγωνιστικό. Ακριβώς. Και παίρνουν ψυχολογία και Απόλλων και ΑΕΛ. Έτσι. Ο ανταγωνισμός ανεβαίνει. Mm-hmm. Να δούμε τις κάρτες αγωνιστικής και όλα τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής. Λοιπόν, η Νέα Σαλαμίνα Ερμής Αραδίπου 1-0, Απόλλωνας Δόξα Κατακοπιάς 2-0, Πάφος Ομόνια 1-0, ΑΕΚ Λάρνακας Ανόρθωσης 3-0, Ένωση Νέων Παραλμίου ΑΕΛ 1-2 και σημερινός αγώνας ΑΠΟΕΛ Αλκή 0-0. Η βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί, 18η αγωνιστική, το ΑΠΟΕΛ στην πρώτη θέση με 42, Απόλλωνας και ΑΕΛ με 40, ΑΕΚ Λάρνακας 31, Νέα Σαλαμίνα 29 και Ανόρθωση στην 6η θέση με 27. Ακολουθεί στην 7η θέση η Ομόνια με 23, Δόξα 17, Αλκή 16, η Ένωση Νέων Παραλμίου 13, η Πάφος στην πρώτη τελευταία θέση 11 και ο Ερμής Αραδίπου στην τελευταία θέση με 9. Το πρόγραμμα για τη 19η αγωνιστική από ΑΠΟΕΛ Πάφος, Ανόρθωση Απόλλωνας, ΑΕΛ Λεμεσού ΑΕΚ Λάρνακας, Δόξα Κατακοπιάς Νέα Σαλαμίνα, Αλκή Ορόκλινη Ένωση Νέων Παραλμίου και Ερμής Αραδίπου Ομόνια. Και στον πίνακα το σκόρερ, ο Σαντίκ της Δόξας με 12, Φαγκούντο Περέιρα με τον Μωράης στα 10, ο Χουράδο και ο Νέμετς στα 8 και Μάκλιτσα Τρισκόφσκι στα 7. Να περάσουμε κατευθείαν να δούμε τον διαγωνισμό που έχουμε κάθε εβδομάδα. Διαγωνισμός ο οποίος τρέχει εδώ και αρκετό καιρό. Να καλησπερίσουμε τον Ανδρέα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαιρετούμε. Αρκετές εκπλήξεις αυτή την αγωνιστική. Το λέω γιατί αντιλαμβάνεσαι και εσύ, θα προκύψαν διάφορα με τον διαγωνισμό μας, αλλά δεν θα σου αποκαλύψω αριθμούς. Θα τα αφήσουμε για στο τέλος, όπως κάνουμε πάντα. Υπενθύμηση του διαγωνισμού μας. Ο διαγωνισμός πρόβλεψε και κέρδισε. Βλέπουμε στην οθόνη μας όλοι πώς ακριβώς γίνεται. Η διεύθυνση είναι αυτή που συχνά περνά, θα περνά και από κάτω. sita.com.cy/football/quiz και τη ζητάμε σε αυτό τον διαγωνισμό που μοιράζει, όπως και το κάνουμε ιδιαίτερα δώρα, ένα δώρο κουπόνι 100 ευρώ από τα καταστήματα Sita Shop εβδομαδιαίως και βεβαίως ταξιδιωτικά πακέτα, ευρωπαϊκά εισιτήρια για γηπέδο για τους τελικούς του UEFA Champions League και Europa League, αρκεί να είναι συνδρομητές του Full Pack. Η διεύθυνση λοιπόν ήταν αυτή που προαναφέραμε. Πατάμε το λάβε μέρος, κάνω έτσι ένα δείγμα για να καταλάβουν πώς ακριβώς γίνεται, βάζοντας ισοπαλία σε όλα τα παιχνίδια. Ζητάμε δηλαδή από τους φίλους και φίλες τι θα είναι το αποτέλεσμα στους αγώνες. Αφού τα επιλέγουμε όλα, καταλήγουμε στην τελευταία οθόνη, όνομα ανεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση. Με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο συμμετέχουν στο διαγωνισμό που επαναλαμβάνω 100 ευρώ δωροκάρτα από τα καταστήματα Sita Shop και την ευκαιρία να συμμετέχουν στη μεγάλη κλήρωση όσοι συμμετέχουν, όχι μόνο όσοι κερδίζουν, επαναλαμβάνω, για τον ταξιδιωτικά πακέτα για τελικούς Champions League και Europa μαζί με βεβαίως προνομιακά εισιτήρια γηπέδου. Θυμίζω στα γρήγορα το hashtag ώρα για μπάλα, γιατί θα σας έχουμε και σήμερα εκλεκτό καλεσμένο. Ώρα για μπάλα, το μπάλα με μπι. Αν θέλουν να στείλουν ερωτήματα, παρατηρήσεις ή αν θέλουν να μας πούν οτιδήποτε, φίλες και φίλοι που μας παρακολουθούν. Ήδη έχουμε κάποια, θα τα ρίξουμε στη συνέχεια, γιατί έχουν ενδιαφέρον τους. Ενώ πρώτα σας αφήσω για αυτό το πρώτο μέρος, να πούμε πως έχουμε και αποκλειστική συνέντευξη Παόλο Τραμετζάνη, που έχει το ενδιαφέρον της, μιλάει για το μέλλον του στην ομάδα. Αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής το μήνα Δεκέμβριο και έχει τη σημασία του μετά και το σημερινό αποτέλεσμα. Θα την δούμε στη συνέχεια αυτή. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Γιώργο, έχουμε τον Ανδρέα Αβραάμ μαζί μας απόψε. Διεθνής ποδοσφαιριστής. Εκλεκτός καλεσμένος, έτσι. Εκλεκτός, έπαιξε σε όλες τις μεγάλες ομάδες, εκτός του ΑΠΟΕΛ. Πάμε να τον καλωσορίσουμε. Ανδρέα, σε χαιρετούμε. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Ως που πας νεώνεις ή... Εκτός του ότι πετάνε τα μαλλιά μου, καταλαβαίνουμε στην καλά. Πάντως, εγώ σε βλέπω να είσαι στην καλύτερη σου αγωνιστική κατάσταση. 31 τώρα, 31. 31, ναι. Πώς νιώθεις στην ΑΕΛ γενικότερα? Πάρα πολύ καλά, ευτυχισμένος. Νιώθω καλά και στο θέμα του ποδοσφαίρου. Νιώθω πιο ολοκληρωμένος, έμπειρος και νομίζω μπορώ να βοηθήσω την ομάδα για τους στόχους της. Πώς νιώθεις τώρα μετά την ισοπαλία του ΑΠΟΕΛ? Τι έλεγες από μέσα σου έτσι, σαν ενδεχόμενο να κερδίσει? Η αλήθεια δεν ήθελα να κερδίσει το ΑΠΟΕΛ. Ναι, εντάξει, συνοείται. Ναι, πώς αισθάνεστε τώρα? Καλά. Είμαστε πλήτη από την κορυφή. Πάντως έχουμε μαζέψει σήμερα πάρα πολλές ερωτήσεις από πολλούς
οπαδούς και άτομα που σε ακολουθούν. Μία από τις ερωτήσεις είναι αν θα έπαιζες ποτέ στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Έπαιξες όλες τις μεγάλες ομάδες. Κοίτα, εντάξει, το ΑΠΟΕΛ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Όπως όμως έχω πει και πριν, το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι το ότι είμαι ευτυχισμένος στην ΑΕΛ. Περνώ καλά. Θα ήθελε να παίξεις και στο ΑΠΟΕΛ για να γραφτείς τον Κίνεζο. Έπαιξες σε όλα, παίξε το ΑΠΟΕΛ. Θα είναι ο μοναδικός. Ίσως δεν θα ξαναγίνει. Μπορεί, ναι. Θα γραφτείς τον Κίνεζο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε με τον Αντρέα Αβραάμ. Να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί. Ωραία. Εδώ στην εκπομπή, Αντρέα, ποιο ήταν το πιο ωραίο γκολ που έβαλες στην καριέρα σου? Πιο ωραίο γκολ... Είχαμε ερώτηση πάλι από... Ναι. Θα μην ξεχάσω έναν γκολ που έβαλα στην Ανόρθωση εναντίον στην ΑΕΛ, που ήταν έτσι και προς το τέλος και ήταν ένα χτύπημα. Αλλά... όχι ωραίο, αλλά έτσι καθοριστικό. Καθοριστικό που μου έμεινε χαραγμένο είναι τον γκολ με την Πορτογαλία, με την Εθνική του 4-4. Βέβαια. Μάλιστα. Το θυμάμαι. Έτσι, θέλω να μου πεις, γιατί δεν δηλώνεται ότι υπάρχει πρόθλημα? Τι είναι εκείνο που σας κρατά έτσι? Το ΑΠΟΕΛ δηλώνει. Ο ΑΠΟΕΛ δηλώνει. Ναι. Η ΑΕΛ γιατί δεν δηλώνει? Οι παίκτες γιατί δεν δηλώνουν? Γιατί ο πρωταρχικός μας στόχος είναι η Ευρώπη και η Ευρώπη ακόμη. Mm-hmm. Θεωρούμε στην ομάδα ότι δεν ξεκαθαρίσει. Από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμα 14 παιχνίδια, δεν κάνω λάθος, θέλουμε να είμαστε εκεί, να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι και όταν θα έρθει η ώρα που θα μπορέσουμε να πούμε για πρωτάθλημα, αν έρθει αυτή η ώρα, νομίζω θα το πούμε. Nice. Πάμε να δούμε τα καλύτερα γκολ που έχουμε ξεχωρίσει για την 18η αγωνιστική και επιστρέφουμε. Να κάνει κάτι διαφορετικό. Πέρασε τον Κουαγίσανε μέσα στην περιοχή. Πέρασε τον Αραμπατζή. Θα κάνει το πλασέ. 1-0. Καταπληκτικό τέρμα. Πατάς θα χάσει. Τρισκόσκι. Εκπληκτικό πλασέ στην γωνία. 3-0 με το δεύτερο γκολ του Τρισκόσκι. Αυτό ήταν το highlight της βραδιάς. Φοβερό γκολ. Ωραία πασά, ευκαιρία, γύρισμα του Αντάμοβιτς, 1-1, πάρα πολύ ωραίο γκολ με τον Αντάμοβιτς. Ωραία, να πάμε κατευθείαν να δούμε και την απόκρουση της αγωνιστικής. Μητρέα στο 55 έχει την ευκαιρία να μειώσει και να ξαναβάλει την τόξα στο παιχνίδι. Ο Ρουμάνος εκτελεί, το πιάνει ο Βάλε. Ωραία, για φάση της αγωνιστικής έχουμε επιλέξει κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά στα γήπεδα μας. Πάμε να το δούμε. Να πιέσει τον Φιντανίδη που αναγκάζεται να γυρίσει για τον Κλέιμαν. Αυτό γκολ! Όχι, δοκάρι! Αν δεν κάνω λάθος, εσύ έκανες την πάσα. Ναι, ναι. Παρά λίγο να δώσω και ασίστ. Πάντως, πολλά γκολ μπαίνουν εύκολα, πολλά χάνονται. Θυμάμαι και την προηγούμενη αγωνιστική που έχασες εσύ. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Αχαστό, αλλά τελικά όλα χάνονται και όλα μπαίνουν.
να δούμε και την ευκαιρία της αγωνιστικής. Ο Τρισκός και άφησε πάρα πολύ ωραία ο Ακοράν, τρίμπλαρε. Ο Βάρκιτς όμως τον σταμάτησε με τα πόδια, έπεσε με το σώμα από τη μια πλευρά, άπλωσε τα πόδια από την άλλη. Ωραία. Αντρέα, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι λίγο από τη δική σου ποδοσφαιρική πορεία. Ξεκίνησες από την Ομόνια Ραδίπου. Από την Ομόνια Ραδίπου, ακαδημίες, τσιχό δεύτερα πρώτα. Στα 19 μου, 19,5 με ήθελε ο Απόλλωνας, τότε ήταν ο Στάνκε προπονητής. Όμως, μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες, μια-δύο εβδομάδες να πάω, είχε φύγει ο Στάνκε, είχε έρθει ο Ολλανδός, ο Βάντερ Λέμαν, δεν θυμάμαι καλά το όνομα του. Και πήγαμε με προπονητή τον Ολλανδό. Άλλο σε πρώτη, άλλο είπες, έτσι. Μπράβο, ναι. Με το ποδόσφαιρο μερικές φορές που λέμε ότι... Ναι. Μετά στα 20, έκανα 3,5 χρόνια στον Απόλλωνα. Μετά πήρα μεταγραφή στην Ομόνια, άλλα 2,5 χρόνια στην Ομόνια. Μετά ανόρθωση. 3,5 χρόνια, ένα χρόνο Λάρισα και τώρα δεύτερο χρόνο στην ΑΕΛ. Μάλιστα. Έτσι, όλες οι μεγάλες ομάδες. Ναι, το περάσμα σου από τη Λάρισα έτσι λίγο θέλω. Βγήκες έξω. Ναι. Τι σου έμεινε. Μετά νιώσα που δεν έβγηκε για πιο νωρίς. Μου άρεσε γιατί πάρα το πολύ. Λες. Μπορούσες να πας πιο νωρίς. Είχες πρόταση εννοείς. Μετά νιώσες. Ή δεν το επιδίωξε. Ήρθαν τα πράγματα έτσι με τη μεταγραφή τότε στην Ομόνια. Είχε γίνει, ήταν πολλά λεφτά. Δύσκολα θα μπορούσε να έρθει μια άλλη ομάδα και η Ομόνια να με δώσει, ας πούμε, με λίγα, πιο λίγα λεφτά. Όντως ήταν πραγματικό το ποσό που έγινε τότε η μεταγραφή. Πάντως και... να αναφέρουμε ότι το ποσό τότε, το θυμάμαι και εγώ, ήταν σχεδόν 1 εκατομμύριο στοίχηση μεταγραφή του Αντρέα Βραάμ από τον Απόλλωνα στην Ομόνια, κάτι που νομίζω ότι ήταν ρεκόρ. Ναι, γι' αυτό λέω ότι μετά για κάποια ομάδα το εξωτερικό θα ήταν πολύ δύσκολο να δώσει έναν ποσό, ας πούμε, της τάξης τότε για να μπορεί η Ομόνια να με δώσει. Και εντάξει. Με Άγγελο Αναστασιάδη ήσουν στη Λάρισα. Ναι, ο Άγγελος με πήρε. Ναι, ένα ποια είναι η άποψή σου για τον Άγγελο? Είναι ο προπονητής που σε κάνει να δίνεις το 100%. Τον εκτιμώ γιατί εντάξει, και ο Άγγελος ήταν ο πρώτος που με πήρε και στην Εθνική. Τώρα είναι ομοσπονδιακός στην Εθνική Ελλάδος βεβαίως. Ναι, μπράβο. Και θεωρώ ότι για μένα είναι ένας top προπονητής. Μπορεί να μην είναι ο προπονητής που θα κάνει τεστα, ο σύγχρονος προπονητής να το πω, όμως θεωρώ ότι έχει τον τρόπο του. Έχει τον τρόπο να βγάζει το 100% των δυνατών του ποδοσφαιρικού. Τι σου έμεινε, έτσι γρήγορα. Τη Λάρισα. Ναι. Θεωρώ ότι ήμουν σε μια μεγάλη ομάδα, ακόμα και η Λάρισα είναι μια μεγάλη ομάδα, μια πόλη 200.000 κατοίκη που είναι μόνο η Λάρισα. Και μου άρεσε γενικά και το πρωτάθλημα και οι ομάδες και ο κόσμος φιλόξενος και γενικά η ζωή στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ήταν για μόνο μια χρονιά. Να πάμε κατευθείαν στην καλύτερη 11 της αγωνιστικής. Τους 11 που έχουμε επιλέξει για την 18η. Ούρκο Πάρτο με τη σημερινή του εμφάνιση στη θέση του τερματοφύλακα. Η τετράδα της άμυνας Βασιλείου, Κολομπάρτο, Σαντζούνιο και ο Καρό. Στη μεσαία γραμμή Φαγούντο Περέιρα, Αντάμοβιτς, Γκόμες και Λουντού και δύο επιθετικοί, ο Τρισκόφσκι με τον Μάγκλιτσα. Αντρέα, ήθελα λίγο να μου πεις για το γενικότερα την καθημερινότητα σας στην ΑΕΛ. Είναι έτσι ένα κλίμα το οποίο πλέον βγάζει θετική αύρα. Πριν πάω στην ΑΕΛ, έτσι... Άκουγα και μου έλεγαν πράγματα ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά, οι εγκαταστάσεις όχι και τόσο καλές, τα γήπεδα ψάχνουμε για γήπεδα. Είχα αυτόν το feeling και τούν τα πράγματα άκουγα. Όμως, οφείλω να ομολογήσω ότι 2 χρόνια στην ΑΕΛ είδα πράγματα που ίσως να μην είδα και σε άλλες ομάδες.
Δηλαδή, τα φτιάξανε όλα, δηλαδή πάνω στο προπονητικό. Ναι, στο Τσίριο. Πίσω από το Τσίριο, στα βοηθητικά, ναι. Τι έχουν... φτιάξανε, διότι έχω άποψη για τα βοηθητικά του Τσίριου. Δεν έχω και κάτι τέτοιες εντυπώσεις. Για πες μας. Καταρχήν έχουν κάνει σαν, κάτι σαν ξενώνες κάτω που ήταν το γυμναστήριο. Α, έχουν κάνει ξενώνες. Σαν ξενώνες με κρεβάτια μέσα να μπορεί να μείνει όπως φεριστεί, να ξεκουραστεί. Ναι. Πάμε εκεί πριν τα παιχνίδια. Mm-hmm. Τρώμε, υπάρχει η κοπέλα να μαγειρέψει τα πρωινό μας. Είναι και άλλες ομάδες εκεί. Αλευτιώθηκαν δηλαδή. Ναι, ναι, αρκετά. Το γήπεδο είναι πάρα πολύ καλό. Γυμναστήριο έφτιαξε. Υπάρχει ωραίο κλίμα. Μπαίνει κόσμος μέσα ή τον, δεν μπορεί να πει κανείς. Όχι. Διότι πριν ήταν, ξέρεις πώς ήταν, έτσι. Όχι. Καφενείο. Όχι. Εκεί στο απολύτω. Ναι, ναι, κατάλαβα. Κανένας. Και υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Δηλαδή, όπως φεριστεί να πάει να φάει, να κάνει την προπόνητησή του, να μείνει μετά, θέλει. Υπάρχει πολλά, πολύ ωραίο κλίμα. Κράτα λίγο τα λεγόμενα για την ΑΕΛ. Να περάσουμε στο πρώτο ρεπορτάζ του παιχνιδιού της Νέας Σαλαμίνας με τον Ερμή και επιστρέφουμε. Πολύ τιμή νίκη πετυχαίνει η Θεσσαλαμίνα επί του Ερμή με ένα 0 το απόγευμα του Σαββάτου. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν έτσι στις νίκες και παρέμειναν εντός εξάδας, ενώ απ' την άλλη ο Ερμής έπεσε στην τελευταία θέση και είναι στην αναζήτηση του τέταρτου διαφορετικού προπονητή για τη φετινή σεζόν. Με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες ξεκίνησε το παιχνίδι στον ΗΠΑ Πασαμόχος σε επιστροφή, με τη Νέα Σαλαμίνα να παίρνει προβάδισμα στο 30 λεπτό με εξαιρετική κίνηση του αμυντικού της, Ρωμάν Κολομπάρτ. Παίζουν πολύ κοντά οι γραμμές του Ερμή και αυτό είναι από τα θετικά του Ιταλού προπονητή. Εδώ ο Κολομπάρτ δοκιμάζει να κάνει κάτι διαφορετικό. Πέρασε τον Κουαγκίσανε μέσα στην περιοχή, απέρασε τον Αραμπατζή. Θα κάνει το πλασέ 1-0. Καταπληκτικό τέρμα από τον Κολομπάρτ στο ημίωρο. Μια πρόθεση από τον Ισπανό. Θα πάρει την μπάλα από τον Ελουντού. Θα κρατήσει παρά την πίεση του Κουαγκίσα και θα κάνει και αυτό το υπέροχο τελείωμα απέναντι στον Αραμπατζή. Με ένα πλασέ που δεν είχε σε τίποτα να ζηλέψει από τα αντίστοιχα πρικισμένων επιθετικών. Ο Κολομπάρ θα αποδείξει ότι εκτός από στόπερ είναι ικανός και ως επιθετικός. Δύο λεπτά μετά, οι Ιπετούχοι χάσαν μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 όταν ο Ραμπατζής απέκρουσε το πέναλτι που κέρδισε ο Κωστή. Ο Νουέκμπου αργά-αργά τώρα εκτελεί, αποκρούει ο Ραμπατζής στο 33ο λεπτό. Πολύ σωστά μάντεψε τη γωνία, έπεσε χαμηλά και έγκαιρα έβαλε σωστό τα χέρια ο Ραμπατζή. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ερμής προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε να σημειώσει κάποιο γκολ, ενώ η Νέα Σαλαμίνα βρήκε κάποιες ευκαιρίες για το δεύτερο δέρμα που δεν ήρθε ποτέ. Πολύ χαρούμενος για τον γκολ του, δήλωσε ο Κολομπάρτ με το τέλος του αγώνα στην κάμερα της Cita Vision. Είναι χαρούμενος γιατί πέτυχε και το γκολ και προσέφερε στην ομάδα του αυτή τη δυνατότητα και στους συμπαίκτες του να πανηγυρίσουν το σημερινό παιχνίδι. Ο τεχνικός του Ερμή, Στέφανο Κούζιν, μίλησε στη διάσκεψη τύπου και ακολούθως απολύθηκε, όπως έκανε γνωστό πρόεδρος της ομάδας, Λουκάς Φανιέρος. Είναι ο τρίτος προπονητής που αποχωρεί από τους φτεροπόδαρους στην ενεξελίξη σεζόν μετά τους Καϊάφα και Τεντέους. Ωραία. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, Αντρέα. Να ξεκινήσουμε λίγο να τις βλέπουμε, να ρωτούμε μία-μία. Ερωτήσεις που έκανε ο κόσμος. Λοιπόν, ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης για κατά την άποψη σε όλων των εποχών? Θα πω τον Ρονάλντο εγώ, γιατί τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί το θεωρώ τον κορυφαίο. Δηλαδή, έφυγε από τη Ρεάλ και πλέον νομίζω δεν είναι η ίδια. Εκτός το ότι δεν είναι η ίδια. Δεν σε πολύ ενδιαφέρει να δεις τη Ρεάλ. Πάμε να δούμε την άλλη ερώτηση. Λοιπόν, ο Χρήστος ρωτάει, θα ήθελες να παίξεις στο ΑΠΟΕΛ, αν σου δινόταν η ευκαιρία? Είπα και πριν, μεγάλη ομάδα το ΑΠΟΕΛ, όμως... Ωραία, πάμε στην επόμενη. Στο μεταξύ, να καλέσουμε και τον κόσμο, όσοι θέλουν να ρωτήσουν άλλες ερωτήσεις, μπορούν να το κάνουν. Ο Μιχαήλ Παπαδάκης ρωτάει, θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο αμυντικό ή επιθετικό? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι έχω μπαλανσάρει αρκετά και μπορώ και στις δύο θέσεις να. Και επιθετή και αριστερό μπακ και αριστερό χαφ. Στην ΑΕΛ παίζεις και αριστερό μπακ και αριστερό χαφ, εξίσου καλά. Mm. Ακόμη μια ερώτηση να κάνουμε στον Ανδρέα. Πού πιστεύεις μπορεί να φτάσει η φετινή ΑΕΛ? Σίγουρα να εκπληρώσουμε τον στόχο μας που είναι η Ευρώπη και αν τα πράγματα μας φέρουν εκεί, να κυνηγήσουμε και κάτι περισσότερο. Ωραία, ΑΕΛ η οποία ισοβαθμεί με τον Απολλωνά και επειδή το επόμενο μας ρεπορτάζ είναι το παιχνίδι του Απολλωνά με τη Δόξα, να με συγχωρέσετε για πάρα πολύ λίγο, να δούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον Ανδρέα από το παιχνίδι, από ΑΕΛ Δόξα. Λοιπόν, τι είχαμε?
Καταρχάς ξεκινάω με αυτό το σπουδαίο επίτευγμα, Μπρούνο Βάλε. 300 συμμετοχές στον κάρα από τον κορπό καλύτερα του Απόλλωνα, όχι στο δυναμικό του Απόλλωνα, γιατί πολύ λίγα παιχνίδια έχει χάσει. Έχουν αναρτήσει σχετική φωτογραφία. Ναι, έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Στο τελευταίο μας με τη Δόξα, έπιασε 300 συμμετοχές και αντιλαμβάνεσαι κι εσύ, οι αριθμοί του μιλάνε από μόνοι, το βλέπεις κι εσύ, 97 clean sheet και πάρα πολλά άλλα συντελούν αυτό το κατόρθωμα, μπορούμε να πούμε, Μπρούνο Βάλε. Επίσης, έχω μαζέψει και κάποιες φωτογραφίες που έχουν τη σημασία τους, αυτές που ανέβασε ο ίδιος ο Απόλλωνας, που είναι ιστορική ημέρα. Μάλιστα. Ξεκίνησαν τα έργα στο Κολόσι. Είχαμε πρωινές φωτογραφίες από τον Απόλλωνα που θυμίζω έχει ήδη βοηθητικά γήπεδα εκεί. Εξού και η ευκολία πρόσβασης για να βγουν αυτές οι φωτογραφίες που βλέπουμε. Τις έτσι κάνω ένα γύρο γρήγορο. Προφανώς δεν θα καταλάβω πολλά πράγματα τώρα, γιατί μόλις σήμερα μπήκαν οι μπουλτόζες. Αντιλαμβάνεσαι όμως είναι ένα μεγάλο έργο για την πόλη, για τη Λεμεσό. Βεβαίως. Και έτσι δείχνουμε κάποιες φωτογραφίες από τα έργα. Παναλαμβάνω, δύσκολα θα καταλάβει κάτι κανείς, αλλά σημειώνουμε πάρα το ιστορικό των φωτογραφίων. Αυτά έτσι τα κυριότερα που κρατήσαμε από τον Απόλλωνα που έχουν τη σημασία τους. Ωραία, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το παιχνίδι Απόλλωνας Δόξα. Νίκη του Απόλλωνα, πάμε να δούμε. Ο Απόλλωνας συνεχίζει στο κυνήγι της πρώτης θέσης αφού κέρδισε τη Δόξα με 2-0 με πρόσωπο του αγώνα τον Μπρούνο Βάλε. Ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα συμπλήρωσε 300 συμμετοχές με τη φανέλα του Απόλλωνα σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Πορτογάλος απέκρουσε πέναλτι διατηρώντας απαραβίαστη την αιστεία του για μία ακόμη αγωνιστική. Ο Απόλλωνας αυτό που ήθελε ήταν να πετύχει ένα γρήγορο γκολ για να αποβάλει το όποιο άγχος μπορούσε να έχει στον αγώνα και το κατάφερε με τον Άντων Μάγκλητσα. Μία στον Ζελάγια, εξαιρετική κάθετη για τον Σαρδινέρο, το γύρισμα 1-0. Υπέροχη προσπάθεια, ο Άντων Μάγκλητσα την ολοκληρώνει με το πρώτο γκολ στο παιχνίδι. Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μισάωρο στο παιχνίδι, ο Εμίλιο Ζελάγια σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, διαμορφώνοντας το 2-0. Πέδρο στο κόρνερ, κεφαλιά 2-0, υπέροχο το γκολ από τον Εμίλιο Ζελάγια αυτή τη φορά, στο 28. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Δόξα είχε την ευκαιρία να ξαναμπεί στο παιχνίδι όταν κέρδισε το πέναλτι. Ο Μπρούνο Βάλε όμως για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ύψωσε τείχος και απομάκρυνε την εκτέλεση του Μητρέα. Ο Απόλλωνας με τη νίκη του έφτασε τους 13 βαθμούς συγκομιδή τον Ιανουάριο σε ένα ιδιαίτερα βαρύ φορτωμένο πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα οι Γαλάζιοι προκρίθηκαν και στο θεσμό του κυπέλου. Ωραία, Άντριε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε αναλύσει τα δύο γκολ από τον αγώνα. Δύο τέρματα που πέτυχε η ομάδα της Λεμεσού. Θα περάσουμε αμέσως τώρα να δούμε το πρώτο τέρμα που σημείωσε η ομάδα του Απόλλωνα πολύ νωρίς μέσα στο παιχνίδι. Θα δούμε και πώς παρατάχθηκε η ομάδα του Χατζηλούκα, η ομάδα της Δόξας Κατοκοβιάς, σε ένα σχηματισμό 5-3-2. Βλέπουμε και ποιους ποδοσφαιριστές χρησιμοποίησε και μεσοεπιθετικά η ομάδα του Απόλλωνα σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 με στην επίθεση ο Ζελάγια, στην κορυφή της επίλογης και λίγο πιο πίσω ο Μάγκλητσα. Θα δούμε στη συνέχεια το πολύ όμορφο συνδυασμό και το τέρμα που σημειώθηκε αρκετά νωρίς στο παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό. Η ομάδα που αμήνεται ενδιαφέρει κυρίως η τοποθέτηση της μπάλας και όχι τον ποδοσφαιριστή. Βλέπουμε πόσο ανοιχτά είναι κυρίως η ακραία αμυντική της ομάδας της Δόξας. Είναι πολύ σημαντικό να συγκλίνουν προς τον κεντρικό διάδρομο για να μην επιτρέψουν την ενδιάμεση μπάλα, όπως ήρθε αυτό το πρώτο τέρμα πολύ ωραίο, από πλευράς. Από το δεύτερο τέρμα. Από ένα κόρνερ, η αδυναμία της άμυνας ζώνης το έχουμε παραβεί αρκετές φορές. Οι ποδοσφαιριστές στην άμυνα ζώνη έχουν ένα χώρο ευθύνης και ήρθε με ταχύτητα ο Ζελάγια και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Αντρία. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Εδώ κατευθείαν βλέπουμε τη φωτογραφία του Αντρέα Βραμ με τη φανέλα του Απόλλωνα. Μετά την αραδί που πήγε στον Απόλλωνα, έζησε στην ομάδα. Υπάρχουν πολλές διάφορες στη Λεμεσό γενικότερα, Απόλλωνα, ΑΕΛ, πώς τα αντιμετωπίζεις? Εντάξει, ήταν και διαφορετική καιρή. Το 7 με το 10, με το 17... Ναι, είναι αλήθεια αυτό, καμία σχέση. Καμία σχέση. Εντάξει, τότε εγώ, για να καταλάβετε, όταν πήγα την πρώτη μέρα στα ποδητήρια του Απόλλωνα, μπορεί να βλέπαμε στην τηλεόραση τους ποδοσφαιριστές, όμως όταν τους έβλεπα από κοντά, δεν ήξερα κανένα σχέδιο, εκτός από τους Κύπριους. Στην τηλεόραση ξέρεις όταν τους βλέπεις είναι διαφορετικό, που κοντά έλεγα ποιος είναι τούτος, πήγαινα στο Μερκή, ποιος είναι τούτος, Γιώργο, ποιος είναι τούτος. Έτσι. Εντάξει, τότε ο Απόλλωνας προσπάθησε, ήταν μια μεταβατική περίοδο, μετά το πρωτάθλημα, υπήρχε μια χρονιά που δεν ήταν τόσο καλή.
αλλάξαν αρκετοί ποδοσφαιριστές και σιγά σιγά φτάσαμε και κατακτήσαμε το 9-10 το κύπελλο. Ποια είναι η άποψή σου για τον τωρινό Απόλλωνα? Μια πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι σχεδόν η ίδια ομάδα. Δουλεμένη πολύ σωστά, κάνει πολύ καλή δουλειά και ο προπονητής τους. Και είναι κοντά. Θεωρώ ότι τις τελευταίες 2 χρονιές έχει και τις ευθύνες του που δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Όμως είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ας σε ρωτήσει κάποιος, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Απόλλωνα και της ΑΕΛ, μονολεκτικά τι θα έλεγες? Ή με 2-3 κουβέντες, τι θα έλεγες? Είναι και οι δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Με τον κόσμο, με τις φιλοδοξίες. Τώρα διαφορά... Σου λείπουν τα ντέρπι από Απόλλωνα ΑΕΛ που είχε κόσμο ή το από Ελωμόνια το έζησες? Εννοείται, εννοείται. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα των φετινών είναι τόσο καλό πρωτάθλημα με τις 12 ομάδες, τόσο ανταγωνιστικό. Σωστό. Που άλλον τόσο θλιβερό είναι τούτο που γίνεται τώρα με τον κόσμο. Δηλαδή, η Ρεφή Κωνσταντίνο, ζήσαμε ντέρπι. Με γεμάτες κερκίδες. Απίστευτο πράγμα. Τώρα πάμε και. Δυστυχώς είναι κρίμα. Τώρα δεν ξέρω, είναι η κάρτα φιλάθλου. Είναι πολύ παραγωγή. Δεν είναι μόνο. Ούτε εγώ είμαι από αυτούς που είναι μόνο η κάρτα φιλάθλου. Γιατί δεν είναι μόνο φέτος, είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Φέτος σίγουρα είναι πολύ περισσότερο, όμως είναι θλιβερό. Πάμε στο επόμενο μας ρεπορτάζ που αφορά το παιχνίδι Πάφος Ομόνια και επιστρέφουμε. Σπουδαία νίκη περίγει ο Πάφος σε βάρος της Ομόνιας στο Στέγιος Κυριακίδης με 1-0. Οι γηπεδούχοι είχαν σε πολύ καλή μέρα τον τερματοφύλακα του Ζοέλ Μολ και ανέβηκαν έτσι στην 11η θέση με τους πράσινους να προβληματίζουν σε ακόμη ένα παιχνίδι παρά τις ευκαιρίες που βρήκαν. Πολύ νωρίς σημειώθηκε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με το Ράζιτς να κερδίζει το πέναλτι από τον Πίτρα. Την εκτέλεσή του ανέλαβε ο Νέμετς. Με τον Νέμετς απέναντι από τον Μεχίας, ο Νέμετς γκολ 1-0. Στο 4 η Πάφος ανοίγει το σκορ. Ξανά η εκτέλεση πέναλτι. Η Ομόνια προσπάθησε να βγάλει αντίδραση με κύριο εκφραστή τον Δημήτρη Κολοβό, όμως τα σουτ που επιχείρησε δεν βρήκαν στόχο, ενώ η Πάφος είχε μια καλή ευκαιρία με σουτ του Ράγκελς. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ιβεδούχοι μέτρησαν ακόμη μια ευκαιρία, προτού ανεβάσει στροφές η Ομόνια και βρει αρκετές ευκαιρίες για την ισοφάριση. Κορυφαία αυτή του Μαυρία στο 53ο λεπτό. Και από εκεί η μπάλα για τον Μαυρία με τον Ζάντερ μπροστά του. Ατζαγκούν πολύ έξυπνα πήγε να παίξει το 1-2 το πλασέ. Με τα πόδια ο Μολ θα απομακρύνει σε κόρνερ. Η ευκαιρία η μεγάλη από τον Μαυρία. Οι πράσινοι συνέχισαν να πυρούν όμως δεν κατάφεραν να βρουν το κόρ της ισοφάρισης. Με τον Μολ να σταματάει οποιαδήποτε προσπάθειά τους. Μεγάλη ευκαιρία χάσε και η Πάφος το 80 με τον Μεχίας να διώχνει στα όρια της περιοχής του. Το 1-0 έμεινε έτσι μέχρι τέλους. Στην αδυναμία της ομάδας του να βρει εύκολα γκολ στάθηκε ο Γιάννης Αναστασίου μετά το τέλος του αγώνα. Δημιουργήσαμε 24 ευκαιρίες, εκ των οποίων νομίζω οι 10 ήταν on target. Και για μας αυτό είναι ένα πρόβλημα τη φετινή σεζόν, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε εύκολα γκολ. Στην εξαιρετική παρουσία του Μολ στάθηκε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Πάφου, Ζέλικο Κόπιτς. Είχαμε όμως τον Ζοέλ Μολ σε πολύ καλή μέρα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι και να παλούμε σε αγωνιστικό χώρο. Αντρέα, περίμενες η Πάφος να κόψει βαθμούς της Ομόνιας και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΛ είναι η ομάδα που κέρδισε και τα δύο παιχνίδια την ομάδα της Πάφου. Περίμενα γιατί εμείς μπορεί να κερδίσαμε και τα δύο παιχνίδια, όμως όταν τέκειο το παιχνίδι λέγαμε όλοι καλή ομάδα η Πάφος. Καλή ομάδα η Πάφος και στα δύο μας. Θεωρώ ότι αδικείται με τη βαθμό. Βλέπουμε και τη φωτογραφία σου που έπαιξε στην Ομόνια, ναι. Το περάσμα σου. Θα σε ρωτήσω κάτι. Έκανες την Ομόνια και ξέρεις. Έζησες και τον κόσμο, έζησες και τα βοητήρια. Πέρασες, έμαθες και το νιώσες. Λείπει ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ομόνιας από το πράσινο? Λείπει. Λείπει. Πρώτα απ' όλα ο κόσμος. Ο κόσμος της Ομόνιας είναι, το ξέρουμε πάρα πολύ. Το να παίζεις με την Ομόνια και να είναι άδεια τα γήπεδα, εντάξει, δεν σημαίνει Ομόνια αυτό. Και επίσης νιώθω ότι παίζει και πρωταγωνιστικό ρόλο το θέμα πρωταθλητή. Γιατί. Νιώθεις το Αποέλ να είναι έτσι μόνο πάνω σε αυτό το θέμα? Κοίτα, οι υπόλοιπες ομάδες, η Ομόνια ας πούμε, θα χάσουν βαθμούς από τους. Η Ομόνια θα κερδίσει βαθμούς από τους υπόλοιπες
που ίσως να πηγαίνουν για πρωτάθλημα με το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ δεν το κερδίζει τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο στο πρωτάθλημα. Είναι και η ΑΕΚ, είναι και η Ανόρθωση που είναι το επόμενο μας ρεπορτάζ. Να με συγχωρέσετε ξανά λιγάκι να πάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αγώνα. Ανδρέα, τι είχαμε από το ΑΕΚ Ανόρθωση? Είχαμε τους έντονους πανηγυρισμούς και την έντονη έτσι κινητικότητα από παίχτες της ΑΕΚ. Από Ανόρθωση τίποτα κυριολεκτικά. Πρέπει να αναφέρουμε ότι πολλά σενάρια φέρνουν το Στρέπερ στην έξοδο και με πιθανό αντικαταστάτη κατά κάποιες πληροφορίες τον Νίκο Παναγιώτου, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Υπήρχε και η είδηση που συζητούσαμε νωρίτερα στο γραφείο με το ταξίδι που κάνει ο Ανδρέας Παντελή. Για την και ανακοίνωση από τους μαχητές σήμερα, δεν κάνω λάθος, η οποία ήταν λίγο καυστική έχοντας την ομάδα. Ναι, αντιλαμβάνεσαι, για προφανείς λόγους μπορούμε να δείξουμε όλη την ανακοίνωση. Ήταν αρκετά καυστική κατά της διοίκησης, συγκεκριμένων ατόμων της διοίκησης. Και σημειώνω αυτό που συζητούσαν ωραία στο γραφείο, το ταξίδι που κάνει ο Ανδρέας Παντελή στη Ρωσία για να ξεπληρώσει το ποσό στην Honor Book που συμφωνήθηκε εξ αρχής για τη μεταφορά του ποδοσφαιριστή στην ανόρθωση του Μιχάλ Ντούρης. Λοιπόν, περνάω στα social media της ΑΕΚ τώρα. 193 συμμετοχές. Ο αρχηγός μας Δαβίτ Καλαλά έχει καταγράψει νέο ρεκόρ συμμετοχών της ΑΕΚ. Νομίζω μόνο και αυτό λέει πολλά. Έχει ετοιμαστεί και σχετικό. Έχει ξεπεράσει τον Στέγιο Στυλιανίδη, δεν κάνω λάθος, ο οποίος ήταν στους 192. Ακριβώς. Λοιπόν, πέρασε στην ιστορία της ομάδας της Λάρνακας ο Δαβίτ Καλαλά. Χέφελ έγραψε για το πολύ καλό 3-0, για τη σημαντικότητα της νίκης. Εδώ το βλέπουμε στο σημειότυπο λίγο πριν εκτελέσουν το φάουλ από τον Λαρένα τελικά, ο οποίος τον καλωσορίζουμε και αυτό στην οικογένεια του social media. Αυτός και ο Καταλά είναι μόλις μερικών ημερών νήπια στα social media, τους καλωσορίζουμε στην οικογένεια αυτή. Μία από τις αναρτήσεις τους κράτησα του Λαρένα σπουδαίο παιχνίδι ΑΕΚ. Το άλλο νήπιο στα social media είναι ο Δαβίτ Καλαλά. Πολύ περήφανο να είμαι μέλος αυτής της ιστορίας αυτού του κλαμπ. Ευχαριστώ όλους τους υποστηριχτές και την οικογένειά μου. Και ο Φλωριάν έγραψε κάτι στα ισπανικά, αποθεώνοντας, βάζοντας και το βίντεο που κάναμε λόγο νωρίτερα, αποθεώνοντας τον Καλαλά. Νομίζω είναι μεγάλη κουβέντα αυτή για ένα ποδοσφαιριστή να τον αποθεώνει άλλος συμπαίχτης και αυτός με πλούσια καριέρα. Ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση, λέει μεταξύ άλλων ο Φλωριάν. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε την νίκη της ΑΕΚ 3-0, να δούμε το ρεπορτάζ. Η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια του σπουδαίου αγώνα που έγινε στο ΑΕΚ Αρένα, αφού κέρδισε την Ανόρθωση με 3-0. Ο Ιμανώλη Διακέθ, σε χρόνο ρεκόρ, κατάφερε να αλλάξει άρδιν την ψυχολογία της ομάδας και πέτυχε αυτό που δεν είχε καταφέρει ο προκάτοχος του, ο Αντώνη Ραόλα, να οδηγήσει την ομάδα σε μία νίκη επί ενός ισχυρού αντιπάλου με τον οποίο έχουν τους ίδιους στόχους. Μόλις στο 10ο λεπτό η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί με εκτέλεση φάουλ του Λαρένα, δίνοντας από το ξεκίνημα το προβάδισμα στην ομάδα της Λάρνακας. Ο Λαρένα εκτελεί γκολ! Ξέρει πολύ καλά τη δουλειά ο Ισπανός πολύπειρος μέσω της ΑΕΚ. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, το έχει ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Στη συνέχεια ήταν η φάση που σημάδεψε την αναμέτρηση, αφού ο Ντουγκλάου δέχθηκε δεύτερη κίτρινη στο 20ο λεπτό και άφησε την Ανόρθωση με 10 ποδοσφαιριστές. Με τον Τρισκόσκι να περνά στον Ακοράν και τον Ντουγκλάο να πέφτει πάνω του Άτσαλα. Έχουμε φάουλ εκτός περιοχής. Έχει βγάλει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ντουγκλάο. Τα δεδομένα πια είναι εντελώς διαφορετικά. Η Ανόρθωση είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε δύο φάσεις με Ράγιος στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές της επανάληψης, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Η ΑΕΚ στη συνέχεια έλεγξε το ρυθμό του αγώνα και κατάφερε με δύο ακόμη τέρματα του Τρισκόσκι να διασφαλίσει το τρίποντο. Να δούμε τώρα τον Τέντε. Αμέσως η παλιά απέναντι ο Τρισκόσκι θα σημειώσει τον γκολ στο 71ο λεπτό. Τέτε. Αρτηματάς θα χάσει Τρισκόσκι. Εκπληκτικό πλασέ στην γωνία. 3-0 με το δεύτερο γκολ του Τρισκόσκι. Αυτό ήταν το highlight της βραδιάς. Ο Στρέπελ στις δηλώσεις του χαρακτήρισε σημαντική στιγμή του αγώνα την αποβολή του Ντουγκλάου. Ήταν δύσκολο. Αν το αντεχτήκαμε τον γκολ, θα έλεγα ένα εύκολο γκολ από ένα δικό μας λάθος, ενώ ακολούθως ήρθε και η κόκκινη κάρτα. Από την άλλη, ο Ιμανώλη Διακέθ στάθηκε στη νίκη και στην αλλαγή φιλοσοφία στα αποδυτήρια. Διαχειριστήκαμε πολύ καλά στη συνέχεια το τελευταίο 20 λεπτό. Ψάχναμε τις ευκαιρίες και για τρίτον γκολ, το πετύχαμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τους παίκτες μου, γιατί ξέρω ότι το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Υπέφεραν αρκετά όταν έβλεπαν την ομάδα να μην κερδίζει.
Είμαι χαρούμενος και για τους νέους παίκτες που μπαίνουν στην ομάδα και τα αποτελέσματα που πήραμε στα τελευταία παιχνίδια. Μάλιστα. Αντρία, ανάλυση το παιχνίδι. Το κύριο μας παιχνίδι. Θα περάσουμε αμέσως στην ανάλυση. Η ΑΕΚ, η οποία αναγεννήθηκε με τον Ιμανουήλ Νιάγκεφ, νομίζω επιστρέψαν στο σύστημα το οποίο ήξεραν οι ποδοσφαιριστές. Πράγματι, έχει πολλές ομοιότητες με την περσινή ΑΕΚ που μας έχει συνηθίσει, με αυτήν, που έφτασε μέχρι και την κατάκτηση του κυπέλλου την περσινή σεζόν. Θα περάσουν αμέσως τώρα πώς προσέγγισαν το παιχνίδι ο προπονητές και με ποιους ποδοσφαιριστές επιλέξαν να ξεκινήσουν αυτό το ντέρμπι στην Λάρνακα. Ξεκινώντας από την ομάδα της ΑΕΚ σε ένα σχηματισμό με μια τετράδα στον κεντρικό διάδρομο, σε ένα τετράγωνο, να εξασκεί πολύ ψηλή πίεση στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας της Ανόρθωσης. Και επίσης η ομάδα της Ανόρθωσης σε ένα σχηματισμό 3-5-2. Βλέπουμε στη μεσαία γραμμή τον Πράνιτς μαζί με τον Μιχάλη Ιωάννου και τον Ράιος και ο Στεφανέλη, το νέο αποκτήμα της ομάδας. Τα πλεονεκτήματα από πλευρά ΑΕΚ είχε μια υπεραριθμία 4-3 στον κεντρικό διάδρομο, 3-2 στην άμυνα, 1-2 στα άκρα και θα δούμε ότι ακόμη και στην επίθεση, επειδή εξασκούσε πολύ ψηλή πίεση, την ώρα που εξασκούσε πίεση ο Χέφες τον Ντουκλάου, αμέσως ο Ακίνος σύγκλινε προς τον κεντρικό διάδρομο, προς τον Πράνης. Με αποτέλεσμα να μην δημιουργεί υπεραριθμία η ομάδα της Ανόρθωσης και αυτό να δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην ανάπτυξη. Βλέπουμε την πολύ ψηλή πίεση. Όπως ξεκίνησε και προσέγγισε το παιχνίδι ο Εμμανουέλ Ντιάγκεφ με την ομάδα της ΑΕΚ, με τον Τρίσκο να μένει κεντρικά στο Ζωάο Βίκτορ, το Χέφε να εξασκεί πίεση στον Ντουκλάου, ο Τέτε να έρχεται στον Κόφη και αμέσως βλέπουμε τα πρώτα στηρίγματα. Είναι πολύ σημαντικό στην πίεση τα πρώτα στηρίγματα είναι έκλειστα. Με αποτέλεσμα να κερδίζει ψηλά την μπάλα η ομάδα της ΑΕΚ και να δημιουργεί τελική. Στη συνέχεια το πολύ όμορφο φάουλ του Λαρένα. Βλέπουμε εδώ τον τερματοφύλακα για να μην έχει καλή οπτική επαφή με την μπάλα και στη συνέχεια έκανε μία κίνηση προς τα δεξιά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιδράσει και να δεχθεί αυτό το τέρμα. Θα αναλύσουμε και τις δύο κίτρινες κάρτες του Ντουκλάου. Όλα άλλαξαν. Βλέπουμε εδώ κέρδισε την μπάλα. Πολύ γρήγορη μετάβαση από επίθεση σε άμυνα από τους ποδοσφαιριστές με αποτέλεσμα να κλέψουν την μπάλα και να δεχθεί με αυτόν τον τρόπο την πρώτη κίτρινη κάρτα ο Ντουκλάου. Η δεύτερη κίτρινη, βλέπουμε πώς ξεκίνησε. Όταν ξεκινούσε το παιχνίδι από πίσω η ομάδα της ΑΕΚ με δύο επιθετικούς η ομάδα της Ανόρθωσης, εδώ βλέπουμε το Στέρπεν να αντιδρά, να ζητά από τον Στεφανέλη να εξασκήσει άμεση πίεση στον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ. Επίσης βλέπουμε και τον Μιχάλη Ιωάννου να ζητάει κάποιος να βγει να εξασκήσει πίεση πάνω στον τερματοφύλακ. Υπήρχε μια συνεννοησία εκεί στο pressing από πλευρά Ανόρθωση, μακρινή μεταβίβαση, χτύπησε η μπάλα. Θα δούμε ότι δεν υπολόγισε σωστά την μπάλα ο Αρτηματάς, με αποτέλεσμα η μπάλα να φτάσει στον Τρίσκο και αυτός αμέσως να δει την πολύ όμορφη κίνηση του Ακοράν στο χώρο και θα στασούμε σε αυτό το σημείο. Ο Μπεσάτ έτρεχε με τον Ακοράν, ο Ντουκλάου έπρεπε να έρθει στην κάλυψη προς τον κεντρικό διάδρομο. Αντιθέτως, πήγε με πολύ εύκολο τρόπο και δέχθηκε με αυτόν τον τρόπο την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Με 10 ποδοσφαιριστές. Θα μπορούσε να τα αποφύγει ο Ντουκλάου. Θα μπορούσε. Με 10 ποδοσφαιριστές πλέον η ομάδα της Ανόρθωσης. Σε ένα σχηματισμό 4-3-2, συχνά ο Πράνης να έρχεται διάμεσα των δύο κεντρικών αμυντικών και να αλλάζει και το σύστημα της ομάδας της ΑΕΚ. Ο Ακοράν να μένει σαν δεξιός ακραίος επιθετικός και να μείνεται με τετράδα πλέον η ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας. Κλείνοντας από το πρώτο ημίχρονο, θα δούμε τις αδυναμίες αυτού του σχηματισμού από πλευράς Ανόρθωσης με το σχηματισμό 4-3-2. Ο Ράιος, ο Πράνης και ο Ιωάννου στη δεύτερη γραμμή, στη μεσαία γραμμή, να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, κυρίως στο πλάτος του γηπέδου, για να μην δώσουν το δικαίωμα στους ακραίους κεντρικούς αμυντικούς να ανεβαίνουν ψηλά. Και το μεγάλο πρόβλημα ήταν οι κινήσεις του Ακίνο και του Χέφελ στους κενούς τους χώρους. Αυτό είχε μεγάλη ομοιότητα με τον περσινή ΑΕΚ του Εμμανουήλ Ντιάγκεφ, πώς βλέπουν αυτούς τους κενούς χώρους αυτοί οι παίχτες από τη δεύτερη γραμμή. Βλέπουμε εδώ την ομάδα της ΑΕΚ να χτίζει το παιχνίδι, να μετατοπίζεται η μεσαία γραμμή από πλευράς Ανόρθωση. Βλέπουμε εδώ τον Αρτηματά να ζητάει ο προπονητής από τους κεντρικούς αμυντικούς να τρέχουν με τους ποδοσφαιριστές της μεσαίας γραμμής και να χάνεται μια κλασική ευκαιρία ή ευκαιρία της αγωνιστικής. Θα περάσουμε κλείνοντας από αυτό το παιχνίδι στο δεύτερο τέρμα που πέτυχε η ομάδα της ΑΕΚ. Βλέπουμε δύο αλλαγές από πλευράς Ανόρθωσης με δύο επιθετικούς μπροστά. Είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα όταν εξασκεί πίεση να είναι κλειστά τα πρώτα στηρίγματα. Βλέπουμε πόση ευκολία μεγάλες αποστάσεις από πλευράς Ανόρθωσης να αλλάζει το παιχνίδι. Η τοποθέση του Χέφερ ενδιάμεσα του κεντρικού αμυντικού και του Κόφη και η τοποθέση του Τρίσκου. Βλέπουμε εδώ στη συνέχεια το Ζωάο Βίχτο σαν κεντρικός αμυντικός να τρέχει προς τα πίσω.
Είναι σημαντικό να έχει μια γωνιά του σώματος και στη συνέχεια βλέπουμε εδώ πολύ δύσκολο να αμυθεί σε ένα early cross η μπάλα στον Τρίσκο και με αυτόν τον τρόπο ήρθε και το δεύτερο τέρμα που εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, Αντριέν. Να περάσω ξανά στον καλεσμένο μας, βλέποντας τον βεβαίως σε λίγο με τη φανέλα της Ανόρθωσης. Έζησες και τα αποδυτήρια της Ανόρθωσης. Έτσι, ένα πρώτο σχόλιο. Εντάξει, η Ανόρθωση δυστυχώς από τον καιρό του Champions League δυσκολεύεται να βρει τα πατήματα της. Το έζησα και εγώ τα 3,5 χρόνια που ήμουν εκεί. Μια δεκαετία ουσιαστικά. Γιατί νομίζεις, Ανδρέα? Δεν υπάρχει σταθερότητα, θεωρώ. Ούτε στα διοικητικά, ούτε στην ομάδα, πολλοί προπονητές. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γενικότερα οι οπαδοί της Ανόρθωσης μιλούν για πάρα πολλά, δηλαδή βάζουν πάρα πολύ πίεση στην ομάδα. Ναι, όμως θεωρώ ότι είναι δίπλα στην ομάδα, γιατί εντάξει, ακόμα και φέτος πηγαίνουν στο γήπεδο, ακόμα και με την κάρτα φιλάθλου που λέμε ότι οι περισσότερες ομάδες δεν πηγαίνουν τόσο πολύ κόσμος, η Ανόρθωση πηγαίνει στο 3-4 χιλιάδες κόσμος. Έχω την εντύπωση ότι μας τα είπε και ο πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα ότι ο αποκλεισμός της Ευρώπης επηρέασε ναι, πάρα πολύ. Ναι, για τη φετινή χρονιά, ναι. Και μην ξεχνάμε και το οικονομικό κομμάτι, ναι. Έτσι. Όχι μόνο το αγωνιστικό. Για τη φετινή χρονιά, 100% ναι. Συμφωνώ κι εγώ. Ήθελα να σε ρωτήσω για λίγο για την εθνική ομάδα. Τελευταίους αγώνες είσαι και βασικός πλέον, με 40 σχεδόν συμμετοχές. Ποιοι είναι οι στόχοι, πώς βλέπεις αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την Ομοσπονδία? Είναι μια καινούργια διοργάνωση. Η Ομοσπονδία έχει πολλές απαιτήσεις και δίνει και τα πάντα για να πάει καλά η εθνική ανδρών. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την εθνική έχουν και συμμετοχή στην ομάδα τους, οι περισσότεροι. Και νομίζω ότι υπάρχει έτσι ένα καλό κλίμα για να γίνει κάτι καλό. Υπάρχει μια καινούργια διοργάνωση. Αναφέρουμε και στους τηλεθεατές ότι ξεκινούν τα προκριματικά τον ερχόμενο Μαρτίο. Με το Σαν Μαρίνο και το Βέλγιο από τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, υπάρχουν εντός έδρας και οι δύο αγώνες. Και οι δύο αγώνες, ναι. Υπάρχουν καλές ομάδες, δυνατές ομάδες. Είναι εμείς το Βέλγιο, το Καζακστάν, η Ρωσία. Σκωτία και το Σαν Μαρίνο. Εμείς θα βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να δίνουμε τα πάντα, να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από τις δυνάμεις μας. Τα καλύτερα νομίζω θα έρχονται. Να δούμε περισσότερες ερωτήσεις από τον κόσμο προς εσένα, Ανδρέα, και να τις διαβάσουμε. Γιατί έφυγες από την Ανόρθωση και αν ήθελες να γυρίσεις, ρωτάει ο Χρήστος Τσακμάκης. Από την Ανόρθωση τότε ήταν ο κύριος Πουλαίδης πρόεδρος. Ήρθε ο τεχνικός διευθυντής, ο Σπανός, μαζί με τον προπονητή, Ούτσε, αν δεν κάνω λάθος, τότε. Ήθελα να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Εμένα τελειώνει και το συμβόλαιο μου. Και θεώρησαν ότι εκείνη την δεδομένη στιγμή ήμουν εκτός πλάνου. Άλλη ερώτηση για τον Ανδρέα. Ποια ήταν η καλύτερη σου σεζόν? Η καλύτερη μου σεζόν ήταν το 9-10 και η φετινή. Το 9-10 ήσουνα... Ήμουν στην Απόλλωνα η τελευταία χρονιά. Και θεωρώ η φετινή. Έκανα και ενδιάμεσα κάποιες καλές χρονιές, όμως θεωρώ η πιο καλή ήταν το 2009-10, η πιο ολοκληρωμένη είναι η φετινή. Έχουμε και μία ερώτηση από την Έλενα Δαμιανού που αφορά τους νέους. Ποια συμβουλή θα έδινες στους νέους που θέλουν να ακολουθήσουν επαγγελματικά το ποδόσφαιρο? Υπομονή, δουλειά. Και νομίζω ότι όταν θέλουμε κάτι και υπάρχουν οι δυνατότητες, τότε με τη δουλειά και την υπομονή μπορούμε να το πετύχουμε. Εκτός από την υπομονή, θα πω και εγώ κάτι. Αφοσίωση σε αυτό που κάνεις. Εννοείται. Αφοσίωση δηλαδή μέχρι το τελευταίο έτσι κύτταρο σου. Εννοείται. 100%. Να πάμε στο δικό σας το παιχνίδι. Θέλω έτσι πριν να πάμε να δούμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς το είδατε το παιχνίδι πηγαίνοντας στο Παραλίμνη? Αισθανόσασταν ότι θα ήταν δύσκολος αγώνας? Πάρα πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί ξέραμε ότι και το Παραλίμνη έρχεται από μια μεγάλη επιτυχία απέναντι στην Ανόρθωση. Έπαιξε τρία παιχνίδια.
Το ένα κέρδισε, το άλλο έχασε, το άλλο ισοπαλία με την ανόρθωση. Που σημαίνει πολλά. Ήταν τρία ανταγωνιστικά παιχνίδια, ναι. Ήταν πολύ ανταγωνιστικά. Είχε παίξει καλό ποδόσφαιρο και δικαιούτου. Και ήταν δίκαιη για μένα η πρόκριση του. Έβγαλε καλή εικόνα. Έβγαλε καλή εικόνα. Που ξέραμε ότι πάμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο πάρα πολύ καλό σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι το παιχνίδι. Και μεγάλη ψυχολογία. Και μεγάλη ψυχολογία. Άρα, όταν δεν είσαι σοβαρός σε τέτοια παιχνίδια, με αυτές τις ομάδες, που ειδικά το Παραλίμνη αυτή τη δεδομένη στιγμή παίζει για την παραμονή του στην κατηγορία. Άρα, χρειαζόταν και τους βαθμούς. Χρειαζόταν και τους βαθμούς. Άρα, όταν δεν είσαι σοβαρός, που αποδείχθηκε ακράδαντα και στο πρώτο ημίχρονο, που εμείς δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Ναι, βρεθήκαμε να χάνουμε. Πάμε να δούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιστρέφουμε για πολλή συζήτηση με τον Αντρέα αναφορικά με τον αγώνα αυτό. Ναι. Τι είχαμε τα social media. Η αλήθεια υπήρχαν αρκετές αναρτήσεις, αρκετές τοποθετήσεις στα social media και από εδώ γεννιούνται και πολλές απορίες που μπορεί να θέσει τον Αντρέα. Ξεκινάμε μία από τις αποκαλύψεις της φετινής σεζόν της ΑΕΛ. Νομίζω πήγαμε μαζί με τον Αντρέα πέρσι στην ΑΕΛ, ο Νταβόρ Σαρφκόφσκι, ο Σκοπιανός που είναι βασικός και νομίζω ότι θα μας πει και ο Αντρέας αρκετά για τον ίδιο. Συνεχίζουμε με το σήμα του Λέοντα. Είχαμε και αποδέσμευση επίσημα σήμερα. Ο Χουάν Ρωμάν αποχώρησε από τη Λεμεσιανή ομάδα. Είχε γίνει γνωστό ότι τέθηκε εκτός λίστας. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι αποτελεί παρελθόν και έγραψε ευχαριστώ πολύ ΑΕΛ κάνοντας τη τάκτη Λεμεσιανή ομάδα. Μοιράστηκε αυτή τη φωτογραφία αλλά και αρκετά στιγμιότυπά του με τη φανέλα της ΑΕΛ. Εδώ μια ωραία φωτογραφία από τον Τάσο Μάρκου. Μοιράστηκε ο Ανδρέας Μακρύς. Δύσκολο παιχνίδι χθες. Καλή αντίδραση από την ομάδα και πολύ σημαντική. Τρεις βαθμοί. Κρατάω στη μέση τον Τόσα Τζούνιορ. Και εκεί είναι ένα θέμα που μπορεί να μας πει ο Ανδρέας πολλά. Γιατί πέρασε αρκετά όπως και να το κάνουμε με τον Τόσα Τζούνιορ. Είναι παλιά καραβάνα στα αποδυτήρια. Πήγε, ήρθε. Άκουσε αρκετά και νομίζω ήταν και γκολ λύτρωση το χθεσινό. Λέαντρο Σίλβα. Μέχρι το τέλος Λέοντες και δύναμη. Έγραψε ο ίδιος στα social media. Και εδώ μια έτσι. Ένα post από τον Νίλ Σεϊσέιρα, άλλη μία από τις αποκαλύψεις φετινής σεζόν, πολύ καλός στο δεξί άκρο της άμυνας. Μεταξύ άλλων λέει για την άνεση του να, που είναι στην Κύπρο, γιατί είναι πολύ κοντά η θάλασσα, λέει, και δείχνει να το απολαμβάνει ιδιαίτερα, στέλνοντας το δικό του μήνυμα, να μας πει και ο Ανδρέας πόσο πολύ το απολαμβάνει την Κύπρο, ένας από τους παίκτες που, επαναλαμβάνω, ξεχώρισαν στη φετινή ΑΕΛ. Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το παιχνίδι και επιστρέφουμε. Η ΑΕΛ στο Παραλίμνη δεν κέρδισε μόνο τους τρεις βαθμούς από την Ένωση. Κέρδισε στην ψυχολογία σαν ομάδα, αφού η τεράστια νίκη ήρθε με ανατροπή και παράλληλα το ξέσπασμα του Ντόσα Τζούνιο στο γκολ, που δείχνει ότι ο Ντούσαν Κέρκες κερδίζει και έναν ακόμη παίκτη που μπορεί να αποτελέσει κολόνα για την ομάδα, αλλά και για τους στόχους της. Το 2-1 με το οποίο κέρδισε η ΑΕΛ δεν ήταν εύκολο και ήρθε με την σημαντική βοήθεια του Ντούσαν Κέρκες από τον πάγκο, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε ολόκληρο το σχήμα, αλλά άλλαξε και τον Κέβιν Λαφράνς και στη θέση του έβαλε τον Βίλερ. Η Ένωση ξεκίνησε ιδιαίτερα καλά τον αγώνα και κατάφερε να προηγηθεί με κεφαλιά του Φιντανίδη στο 20ο λεπτό. Τώρα με δύναμη, κεφαλιά, γκολ 1-0. Στην καρδιά της άμυνας ο Φιντανίδης έχει πεταχτεί και έχει στείλει την μπάλα με δυνατή κεφαλιά στα δίκτυα του Πρόσεκ. Η ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο έμεινε στο 1-0 χάρη στις εξαιρετικές επεμβάσεις του Πρόσεκ, ο οποίος εκεί που χρειάστηκε δήλωσε παρόν και κράτησε την ομάδα του ζωντανή για να ακολουθήσει μεγάλη αντεπίθεση του δευτέρου ημιχρόνου. Το τρίλεπτο 58-61 ήταν αυτό που έφερε και την μεγάλη ανατροπή αλλά και τους τρεις βαθμούς για την ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Πρώτα ο Αντάμοβιτς έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Κάνει κίνηση ο Λεάνδρο Σίλβα. Ωραία πάσα, ευκαιρία, γύρισμα του Αντάμοβιτς, 1-1, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Με τον Αντάμοβιτς να κάνει μπασκετική κίνηση σαν να πιβοτάρει μέσα στην περιοχή. Στην επόμενη φάση ο Ντόσα Τζούνιορ με πανέξυπνη κεφαλιά κατάφερε να δώσει προβάδισμα στην ΑΕΛ, αλλά και τους τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς. Τώρα εκτελείται με φάλτσο κεφαλιά, γκολ 2-1, το γυρίζει η ΑΕΛ με τον Ντόσα Τζούνιορ. Απίστευτα πράγματα στο Παραλίμνη. Ο Ντούσαν Κέρκες, μετά το τέλος του αγώνα, ύψωσε ασπίδα προστασίας για το Κέβιν Λαφράνς. Εντάξει, ήταν καθαρά επιλογή να μείνουν οι δύο αμυντικοί και να βγει ο Κέβιν. Ο Κέβιν είναι ένας ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και θα, όσον δίνει και αυτό στη ψυχή του, θα παραμένει, είναι επαγγελματίας και θα παραμένει στην ΑΕΛ και θα τον υπολογίζουμε. Έχουν λεχθεί πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει αυτό και γενικά το ότι συμβαίνει αυτή την εβδομάδα νομίζω ότι είναι πλέον να το αφήσουμε στο παρελθόν. Από την άλλη, ο Φέλκ δεν πίστευε πως χάθηκε ο αγώνας.
Καταρχήν, βάζω στους ποδοσφαιριστές ότι υπάρχουν δύο σκέψεις, είτε να κερδίσουμε είτε να χάσουμε. Δυστυχώς έγινε αυτό. Θεωρώ ότι όμως πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πρεσάραμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Είχαμε πίεση, καλή κυκλοφορία. Και για μένα αποτελεί πολύ μεγάλη έκπληξη αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία. Έχουμε ανάλυση τα δύο γκολ. Το τέρμα του Ανταμόβης που πραγματικά ήταν εξαιρετική κίνηση. Θα το αναλύσουμε αμέσως τώρα. Όλα ξεκίνησαν από μια μακρινή μεταβίβαση. Πράγματι ήταν πολύ ωραίο γκολ. Μακρινή μεταβίβαση του Μπόρις. Είναι πολύ σημαντικό, το έχω επαναλάβει αρκετές φορές, πόση σημασία έχει οι δεύτερες μπαλιές σε αυτές τις μακρινές μεταβίβασεις. Κέρδισαν την μπάλα από τα δεξιά και σύγκλινε εσωτερικά ο Λεάνδρο και βλέπουμε εδώ πραγματικά την εξαιρετική κίνηση του Αντάμοβι στο κενό το χώρο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές επικεντρωμένοι στο Λεάνδρο, ball watcher, όλοι, εξαιρετική κίνηση. Μου θύμισε Μπαρτσελόνα, ειλικρινά. Αυτή η κίνηση χωρίς την μπάλα στον κενό το χώρο, η ενδιάμεση πάσα ήταν ένα από τα πιο όμορφα τέρμα της αγωνιστικής. Πολύ καλό timing. Ευχαριστούμε, Αντριέν. Θα τα δούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Αντρέα, να ξεκινήσω αρχικά λίγο με αυτά που μας ρώτησε και ο Αντρέας Οδυσσέος από τα social media. Ένα σχόλιο για Νταβόρ, Τόσα Junior και Νίλς Τεϊξέρια. Εντάξει, Νταβόρ ήρθε πέρσι στην ομάδα. Έβλεπε σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή ότι υπάρχει μεγάλο ταλέντο, είναι του Λεφταράς. Πολλά τρεξίματα. Πολλά τρεξίματα και το βλέπουμε στη φετινή χρονιά, βασικό αντικατάστατο. Και βασικό γρανάζι για την ομάδα της ΑΕΛ. Επιστρέφουμε βεβαίως στο σήμερα και σε βλέπουμε με την φανέλα της ΑΕΛ. Για τον Τόσα Junior. Εντάξει, ο Τόσα ήταν ο τρόπος που πανηγύρισε, λέει πολλά. Τι έβγαλε ο Τόσα, έβγαλε αποθυμένο. Τι ήταν αυτό. Γιατί πέρασε πολλά μέχρι να μπει στην ομάδα της ΑΕΛ και να παίξει. Πέρσι. Βάλες πέρασε πολλά, τι εννοείς, ας πούμε. Τραυματίες, αμφισβήτηση. Α, και ήταν έτσι. Θα τα έβγαζαν όλα, δηλαδή. Τόσο πολύ. Ναι. Εντάξει, είναι αρχηγός της ομάδας. Ήταν και ο αποκλεισμός από την Αγία Νάπα, νομίζω, που έτσι στιγματίσε λίγο τον Τόσα. Και πριν ο τραυματισμός του, που τον δηλαδή από τον Μάρτιο έπαιξε μετά Οκτώβριο-Νοέμβριο, έγινε αυτό με την Αγία Νάπα. Αφισβήτηση. Ήταν σημαντικό για τον ίδιο πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό και είναι και σημαντικό για την ομάδα, γιατί εντάξει, είναι αρχηγός της ομάδας. Στα αποδυτήρια, μεγάλο ρόλο. Αυτό ισχύει έτσι πάνω κάτω για τον Λαφράνς το ίδιο. Νομίζεις, δηλαδή εσύ. Ναι, γιατί εντάξει, είναι κρίμα τώρα για πράγματα που δεν ισχύουν να γίνεται ένα. Να μπαίνει έναν έτσι. Θεωρείς ότι είναι υπερβολικό γενικά. Πολύ υπερβολικό και δεν υπάρχει. Ακριβώς, και δεν υπάρχει λόγος, γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι της ΑΕΛ, τα δίνει όλα για την ομάδα του. Θεωρώ πολύ υπερβολικό και κρίμα για τον ποδοσφαιριστή, γιατί δεν του κάνει καλό σίγουρα. Θέλω να σε ρωτήσω για τον Κέρκες. Ποιο το στίγμα του στη φετινή ΑΕΛ? Εντάξει, είναι δουλευταράς. Δηλαδή, έχει το team του και προσπαθούν όλοι μαζί να και σπαταλούν χρόνο για την ομάδα. Φιλόδοξος, προσπαθεί να μεταφέρει και το πάθος του που είχε σαν ποδοσφαιριστής και στην ομάδα και νομίζω το κάνει σε μεγάλο βαθμό. Και έχει δώσει ένα στίγμα νικητή στην ομάδα. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Του κάνω εγώ μια ερώτηση. Βεβαίως. Μια αλλαγή μπορεί να βγάλει έτσι τον εγωισμό μου ποδοσφαιριστή μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Ξέρεις τι εννοώ. Μπορεί να τον βγάλει, ναι, αλλά όταν έχεις τον Κέρκες προπονητή, σε βάζει στη θέση του. Μιλάμε για συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε ερωτήσει από την Ελένα Δαμιανού ξανά. Ποια ήταν η σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα σου? Υπήρχαν αρκετές, σίγουρα, εντάξει, τα τρόπαια που... Πόσα τρόπαια έχεις πάρει? Τα τρία κύπελλα που ήταν συνεχόμενα, ένα με τον Απόλλωνα και δύο μετά με την Ομονία. Ένα με τον Απόλλωνα και δύο με την Ομονία. Ναι. Προφανώς δεν 10, το έχει ξανακάνει άλλος αυτός, τρία συνεχόμενα. Δεν ξέρω. Και με δύο διαφορετικές ομάδες, εντάξει. Με δύο διαφορετικές ομάδες. Εντάξει. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα που αγωνίστηκε στην επαγγελματική σου καριέρα? Ρωτάει ο Σπύρος Ανδρέου. Ναι, ο Σπύρος, δύσκολη ερώτηση. Εντάξει, η κάθε ομάδα έχει και τα καλά της και τα κακά της. Τις δεδομένες στιγμές. Το καλύτερο timing. Το καλύτερο timing. Εντάξει, ας πούμε στην Ομόνια παραγγείλησαμε δύο κύπελλα. Με τον Απόλλωνα το κύπελλο. Στην Ανόρθωση δεν ήταν
ήταν 3,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Στην ΑΕΛ τώρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλό. Φέτος πάτε καλά. Πολύ καλά. Καλή έχουμε χρόνια. Και ερώτηση από τον Γρηγόρη, ο οποίος ρωτάει καθοριστικό το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλάζουν οι στόχοι της ΑΕΛ. Γρηγόρης αμέσως. Εντάξει, το σημαντικό είναι να παίζουμε στην έδρα μας, πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία και αυτή έχει στόχο την έξοδο στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι όταν άμα κερδίσουμε την επόμενη εβδομάδα, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα γιατί είναι, που είναι ο στόχος μας. Γιατί κρατάμε όλους τους αντιπάλους μας σχεδόν 10 βαθμούς και κάτω. Κάποιοι, δεν θυμάμαι ποιος, οι ξένοι παίχτες της ΑΕΛ, δήλωσαν ότι σε ξένα εντυπά ότι πάτε για πρωτάθλημα. Γιατί δεν το λένε έτσι και μέσα στην Κύπρο? Είπα και πριν είναι ότι. Αυτό που έτσι, είπα και πριν ότι. Καταρχήν δεν θέλουμε να βάλουμε πίεση στον εαυτό μας χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτός είναι ο πιο κύριος λόγος. Θέλετε να είσαστε έτσι. Ποιος είναι σταλμένα να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι. Ακριβώς να πετάτε. Να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όπως είπα και πριν, πιο ταπεινά. Όπως είπα και πριν, να πετύχουμε το στόχο που είναι η Ευρώπη. Και όταν τον πετύχουμε το στόχο που είναι η Ευρώπη και μπορούμε να κάνουμε το κάτι πάνω. Πάμε στον επόμενο. Έχουμε ετοιμάσει ένα μουσικό αφιέρωμα για τον Αντρέα Αβραάμ. Πάμε να το δούμε. Εδώ δείτε από ποιο σημείο μπαίνει στη φάση ο Αβραάμ και σημειώνει τον γκολ από την πάσα του Kevin LaFrance. Ασίστ από τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό, δυνατό σουτ στην απέναντι γωνία, Ανδρέας Αβραάμ. Ο Αβραάμ πάει στην εξέδρα για να πανηγυρίσει μαζί με τους φίλους της ΑΕΛ. Το ανεβαίνει και πάλι η προσπίση από τον Αβραάμ. Το σουτ 4-0. Πόσα γκολ φετός, 2 γκολ. 2, ναι. Γενικά, 2 και 1 αναχάστη. Τι είναι αυτό που σου λείπει, επειδή έτσι φτάνουμε στο τέλος, δυστυχώς. Τι είναι αυτό που σου λείπει από τη ποδοσφαιρική σου καριέρα? Ένα πρωτάθλημα. Είναι ο τίτλος που δεν έχω καταφέρει. Ένα πρωτάθλημα. Αισθάνεσαι ότι φέτος είναι χρονιά? Θα δείξει. Και αφόρητη πίεση. ένα πρωτάθλημα και εντάξει και ο Μίλι, η Europa League, η Champions League νομίζω είναι ό,τι καλύτερο για να ποδοσφαιριστεί. Δεν το έχω καταφέρει με τις ομάδες μου. Εύχομαι να είναι με την ΑΕΛ. Εμείς φυσικά να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Έχεις κάτι έτσι σαν τελευταίο να μας πεις? Ένα καταληκτικό σχόλιο για τη χρονιά και για την ΑΕΛ γενικότερα, για τους οπαδούς. Εντάξει, ναι, οι οπαδοί μας. Οι αελίστες είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, ακόμα και τώρα που είναι που ίσως η ΑΕΛ να επηρεάζεται περισσότερο από όλες τις ομάδες στο θέμα του κόσμου με το φετινή κάρτα φιλάθλου. Είναι δίπλα μας, μας το δείχνουν και μέσα στον κόσμο και μέσα στην πόλη. Οι αελίστες είναι οι αελίστες, ξέρουν από την ομάδα τους. Πολύ αφοσιωμένος ο παδός της ΑΕΛ. Πάρα πολύ αφοσιωμένος. Πόσο σας λείπει? Έτσι, πάρα πολύ, γιατί εντάξει και ως αντίπαλος που τους έζησα εγώ, mm-hmm. αλλά και λίγο την περσινή χρονιά είναι οπαδοί με παλμό, ξέρουν να δίνουν παλμό στην ομάδα, ξέρουν να παίρνουν παιχνίδια από μόνοι τους μερικές φορές και σίγουρα λείπει στην ομάδα. Ελπίζω να επιστρέψουν όλοι οι οπαδοί. Ελπίζω να επιστρέψουν όλοι οι οπαδοί και οι οπαδοί μας. Και αυτό που μπορούμε να τους πω εγώ προσωπικά, είναι ότι να ξέρουν ότι θα δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό κάθε παιχνίδι για να κερδίζουμε και να πετύχουμε τους στόχους που και αυτοί τους αξίζουν. Επίθυμο. Και θέλετε φυσικά να έρθουν και δίπλα σας, έτσι. Εννοείται, 100%. Τώρα, τους χρειάζεσαι τώρα, έτσι. Ας ευχαριστήσουμε, Αντρέα, πάρα πολύ για την απόψινή σου παρουσία. Και να πάμε ευθύς αμέσως να δούμε τη συνέντευξη που έχει δώσει ο Πάολο Τραμεζάνη, προπονητής του μήνα. Έχει βραβευτεί από τον Σύνδεσμο Προπονητών και από την Winmaster. Coach, first of all, congratulations about the award. What that award means for you? I'm
really happy to receive this award. But this award is not just for me, it's from everyone that work every day, for my staff, for my player. I hope that we can continue it in this moment. We know that now we'll have a very difficult game till the end of the season. And I hope that we can try to improve it all together. This is the spirit, this is the way. For us is now a problem to play for win, is to be one privilege. So we have to understand that will be no easy, but we have to be stronger than every difficult moment that we can to have in the next game. I'm sure that you didn't know something about Cyprus football before you came here. How did you find the level of football or the league, the level of the league over here? What I know before to come here was my experience with like a player, but 20 years ago. And also I played two times for a World Cup qualification 5 years ago against Cyprus national team with Albania. What I think immediately when I look also the other team that is very good level, you can see also this level in national team player. I think that Cyprus movement football is improving so fast. Don't surprise me, because I know that behind there is a big job for everyone. So I'm happy to be part of this association, and I will try to do the maximum to help to improving again. Is it easy for you to have almost 20, 22 players equal? Is it easy for you to prove them that you are a fair coach? There is one part of my job that if I can, I would like to cancel to the late. It's the moment that you have to choose, no, just the 11 player that play. The moment that you have to put outside on the bench some player, but especially the difficult moment to say some my player, you don't come, you are not in the 20. This is not easy, it's a part of my job, it's my responsibility, but believe me, for the way that I have a relationship with my player, it's not easy. To be clear, I try don't make so many mistakes when I have to choose, I have to consider it everything. Every training session, every analysis session, every meeting that we do together, but it's not easy, it's not easy. I speak all the time with my player to try to involve everyone, because when one player normally don't play, can don't feeling like the other player. So the confidence is important to be involved everyone. I think that till this moment is good. They understand the situation. They also help me, because you can see when one player don't play, I come inside. He make very, very well. This is to deserve for the player that normally play to help him. Also, the player come inside are ready. This is a good spirit. This is good for me. Mm-hmm. And your contract is until the summer. You want to stay in Apoel for the next years? In this moment, I'm happy. Because I find one club where I can identification the person. The person are so kind with me, the person accept me, the person stay close to me. In this moment is a perfect situation for me, I think also for every coach. They surprise me, the way they are professional. I know what's a mean Apoel, I know that Apoel is more than one club, especially here in Cyprus. I know how Apoel is in considering in Europe, also in my country, in Italy. So I'm proud in this moment to be a coach of this club. Now I don't think about my future, about my contract. I give 100% to give back to this club what they give to me, to give to my player, also to our fan.
what the love they give me. For me, the maximum respect that can give back is give 100%. And then we can consider it, we can speak about my future, but I think maybe it's not the moment, because we have to think to be concentrated to the job, the work that we have to do every day. Okay. Is it a challenge for you, a group stage with Hapoel? It's one of the challenges, yeah. It's one of the challenges. We have a lot of challenges. We know very well. At the moment, like I say to my player, we have to think just one match, step by step, to prepare very well. We have not to fly. We stay with our foot on the floor. This is more important than to look what can happen at the end of the season on when restarted the new season. Today, I'm thinking tomorrow morning we have a friendly game to prepare the next game on Monday. I think it is the best way. It is the best way to stay united and focused. Okay. And the last question. How did you find life in Cyprus? Good. My life is very easy. I spend the time with my family, or at home, some restaurant, school, my daughter, a lot of time in Arcangel. But it's very nice. Also, my family is good. They are happy. For me, it's important. So you want to stay in Cyprus? I'm good in Cyprus. I don't know what's happening in the future, but today I don't think it's no different than Apoel. Μάλιστα, αυτά από τον προπονητή του Apoel. Αντρέα, είχαμε να κάνουμε και την κλήρωση. Ναι. Λοιπόν, το βρήκε κανείς καταρχάς. Το 6 στα 6 κανένας. Κανένας. Κανένας, ναι. Μπορώ να σου πω ότι από το πρωί που τα κοίταζα, εάν κερδίζει ο Apoel, θα είχαμε και πάλι αρκετούς. Με 6 στα 6, αλλά από τη στιγμή που ο Apoel δεν κέρδισε. Έπαιξε καθοριστικό. Ναι, έπαιξε μεγάλο ρόλο. Πώς πίστευε τώρα το Apoel να χάσει βαθμούς από την αρχή στο... Είχαμε όμως και... αυτή την περίοδο. Ναι, είχαμε και άλλα αποτελέσματα που μπορεί να μην τα περίμενε κανείς. Για παράδειγμα, η νίκη της Πάφου ήταν και αυτό πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Μπορούσε να βάλει κάποιο σοβαλή, αλλά επαναλαμβάνω. Ναι, αν κέρδισε ο Apoel, θα ήταν διαφορετικά. Τώρα, με αυτή το αποτέλεσμα, βρήκαμε 19 άτομα που βρήκαν 5 στα 6. Δεν βρήκε κανείς. 5 στα 6, 19 άτομα. Κανείς 6 στα 6. 19 άτομα πρόβλεψαν 5, δηλαδή 5 σωστά αποτελέσματα από τα 6 παιχνίδια που είχαμε. Και θα κάνουμε την καθιερωμένη κλήρωση. Τη λίστα την έχω στο αριστερό μου χέρι. Η διαδικασία είναι η εξής. Θα μπούμε στην ιστοσελίδα random.org που παράγει τυχαίους αριθμούς. Θα βάλουμε εδώ, όπως βλέπετε κι εσείς, από το 1 μέχρι το 19. Όχι 18, 19. Λοιπόν, και στη συνέχεια θα πατήσω το generate για να μας δημιουργήσει ένα τυχαίο αριθμό που είναι ο αριθμός 9, είναι ο Ανδρέας Σάβα, με τα δύο τελευταία ψηφία του κινητού του τηλεφώνου να τελειώνουν σε 80 ή αλλιώς 80. Συγχαρητήρια λοιπόν, Ανδρέας Σάβα με το κινητό του τηλέφωνου να τελειώνει στο 80, είναι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού πρόβλεψη και κέρδισε. Θα παραλάβει μια δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ για προϊόντα από τα καταστήματα Sisa Shop. Θα επικοινωνήσουν βέβαια ορισίτα μαζί του για να παραλάβει αυτό το δώρο. Και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, όσοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό μας και είναι συνδρομητές Full Pack της Sisa Vision, συμμετέχουν στην μεγάλη κλήρωση ήδη για τα ταξιδιωτικά πακέτα με προνομιακά εισιτήρια γηπέδου για τους τελικούς του Champions League και του Europa League. Κλήρωση που θα γίνει πολύ αργότερα μέσα στη σεζόν. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Να σε καληνυχτήσουμε. Καλό βράδυ, παιδιά. Και να περάσουμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό διαλύμα.